Είναι. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάκυκλη των FM και είναι η εκπομπή Τρόικα. Όχι, είναι η εκπομπή κάτω από Βικτόρη. Δεν θέλω να ακούω καν για αυτήν. Που επειδή σήμερα είναι Δόικα ακριβώς, είναι η εκπομπή κάτω όπως η Βικτόρια. Γκαζάτα θα μπούμε σήμερα. Το διώξαμε. Γκαζάτα θα μπούμε σήμερα. Ναι, δεν υπάρχει. Τι θα βάλεις. Γκαζάτα με το χαλί μας. Δεν υπάρχει, ναι. Ναι. Το άλλο τι ετοίμασα, να ξέρω, μην κάνουμε. Ναι, κομματάρα. Για μετά, κομματάρα ύπνος, ναι. Κομματάρα ύπνος. Ναι. Ωραία, ύπνος, με βιολιά. Κομματάρα, φίλε, αυτές τις κοπελίτσες. Ναι. Σαν αυτές τέλος πάντων τη ζωή σου δεν έχεις γνωρίσει εσύ. Ή εκγνωρίσει, αλλά δεν έχεις τσιλιμπουρδίτσι. Να. Κατάλαβες. Καταρχάς η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ καλό το σημάδι το ότι μας περιμένει μήνυμα πριν καν ξεκινήσουμε και μάλιστα μήνυμα από την Δυτική Αττική. Οπότε η χαρά μας είναι πενταπλάσια από ό,τι κανονικά θα έπρεπε να είναι. Όμως να παρουσιάσουμε τη γραμματεία μας, η οποία είναι και σήμερα το πρωί η γλυκιά Μαριλής Ζαγόρα, και να παρουσιάσουμε τον πολυσχηδή και τεράστιο ως προσωπικότητα Χρήστο Κιώση. Που γύρισε από τα Εράσμους. Ναι, από τα Οργκάσμους που γύρισε. Πέντε μήνες έλειπε. Ναι, δεν κανονικά. Όχι, μωρέ, τώρα τον αδικείς. Γιατί απλά δεν το βλέπαμε. Ήρε, γιάφκα είναι αυτή, ρε. Κάνε το δεκόμα εδώ πέρα, η Χολίτσα, ξέρεις. Πριονίζουν τις καρέκλες εδώ πέρα. Πάσε καλό μου, όλο αστείαλο σήμερα. Όλο αστείαλο. Γύρισε, γύρισε. Ανανεωμένο γύρισε, κατάλαβε. Πετάει. Χρήστο, μην πετά τώρα χωρί νόημα. Άστο να λέει. Δεν πειράζει, αυτά χαζάζουν. Πολύ ωραία. Επειδή βάζει του άλλου του κουτουρού το βράδυ. Εδώ άλλοι κάνουν καριέρε σαν ραδιοφωνική παραγωγή επειδή έχουν τον ηχολήπτη απέναντι. Ναι, όχι όμω, όταν δεν χρειάζεται τώρα δεν. Τώρα χρειάζεται. Ποιο σα, τεράστιο. Γνωστό και ω DJ Κίο. Χρήστο Κιώση είναι και σήμερα μαζί μα, ουσιαστικά δίπλα μα. Τον θεωρώ εννοείται αναπόσπαστο μέλο αυτή τη εκπομπή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μήνυμα. Χθες δεν έδωσε απάντηση στον quiz όμως, έτσι. Χθες. Ποιο? Χθες. Α, με τον gay friendly. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, τώρα χθες. Εντάξει, το έχουμε σήμερα στην, αφού το κάνετε πόλεμο, στον απόϊχο. Θα τα οργανώσουμε εγώ σήμερα. Ήρεμος, ήσυχος, χθες. Ναι, γιατί είμαστε και δύο και μπορούμε πιο ήρεμα να απλώσουμε τα θεματάκια, πιο όμορφα ραδιοφωνικά και όχι σαν χθες που πάλι με κράξαν ακροατές και έχουν δίκιο. Γιατί το πρωί έγινε σαν στριμμάς. Τα δύο λεπτά, τα πρώτα τρία χάθηκαν. Γιατί. Λογικό είναι αυτό. Ναι. Είναι βασικός κανόνας στο ραδιόφωνο. Σιγά σιγά λες πράγματα για να μαζεύεται ο κόσμος. Γιατί είναι αλλού συντονισμένος από διαφημίσεις. Μην κάνουμε τώρα μαθήματα ραδιοφώνου στον αέρα Παναγιώτη. Πάμε κανονικά. Λοιπόν, δώσε μια μουσική ανάσα, Χρήστο, και πάμε στο μηνυματάκι μας. Λοιπόν, να διαβάσουμε πρώτα το μήνυμα, να πούμε τα σχετικά της ημέρας και μετά θα μπει θεματάκι Παύλα Κουίζ, ιδέα του Παναγιώτη, για να πούμε έτσι, σου λέει, μια που είναι ο καιρός έτσι μουντός, ας πούμε και πιο κοιμισμένα με έχορδα, αντί να πούμε με κιθάρες και μπασοτύπανο. Περίμενε. Ναι. Αυτές οι πισόπλατες μαγεριές σου. Κάτσε, το έχεις το Splish Plus έτοιμο. Α, το Splish Plus. Α, βάλε Splish Plus. Βάλε το Splish Plus. Βάλε Splish Plus. Για να μυρίσει. Γιατί είμαι και μετά το βάζεις ένα θεματάκι. Πάμε λιγάκι, γιατί εμείς εδώ πέρα αρνούμαστε να φέρουμε το χειμώνα. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 25 Σεπτέμβρη του 2018. Σωτηρίου 2018. Εφροσύνης και Παφνουτίου του πατρός αυτής, Δασιθέας Τάτης Μαξιμιανού. Προσέξτε λίγο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Εφροσύνης και Παφνουτίου του πατρός αυτής και Τάτης. Να ευχηθώ εγώ προσωπικά χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε ένα από τα τρία πιο όμορφα κορίτσια που έχει βγάλει το κολέγιο De La Salle, την έφητη Βασιλείου, ακόμα την κυνηγάει, την γνωστή και ως Kim Basinger της Θεσσαλονίκης. Κακομύρη. Την οποία ο Χρήστος φατσικά μπορεί και να την ξέρει. Για την οποία φανταζόταν θα γίνει στον Μίκη Ρούρκ. Έφη, καλημέρα, χρόνια πολλά, να σε καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τους γιους σου, την οικογένειά σου, τον σύζυγό σου. Εσένα δεν περίμενε. Και φυσικά να σε χαίρεται ο σύζυγός σου. Θα μπορούσε να γυρίζετε μαζί το 9,5 αιώνες. Κακομύρη. Μεγάλος έρωτας η Έφη. Μεγάλος έρωτας ανεκπλήρωτος. Έτσι. Όχι μόνο για μένα, για το μισό κέντρο της πόλης. Ο σύζυγος τα κατάφερε 9,5 εβδομάδες. Κάπου εκεί, στις αρχές με μέσα των 90s. Έφη, Kim Basinger της Θεσσαλονίκης και του De La Salle, να είσαι καλά και ευτυχισμένη. Και να ευχηθώ. Η οποία έχει ινδιάνικες ρίζες, δεν το γνωρίζω. Kim, ναι. Και να ευχηθώ και χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην Τάτη.
Αχ, στον Τάτο, τον παλιό παίκτη του Άρη. Την οποία. Είναι Τάτο, δεν είναι Τάτο. Α, συγγνώμη. Την οποία αναζητώ ματέως. Έχω να την δω από το 1984-85. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Ναι. Τώρα θα είναι λίγο μεγάλη βέβαια. Πόσο, η ήταν. Τάτη από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε πέρα, εκεί κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Α, εδώ πάνω. Ναι. Α, ναι, ναι. Τάτη, αν ακούσει ή αν ακούει κάποιο φίλο γενικό πρόσωπο, χρόνια πολλά και καλά. Έγινε, τάτη, και ευτυχισμένα. Τώρα, αίρεση, πόσο τρισάθλιο ακούγεται. Σε τι χάλια τελειώθηκε. Δεν υπάρχει. Τζάμπασε με γυμνόρεκιο. Τζάμπασε γυμνόρεκιο. Όχι, α τον κόσμο να κοιμηθεί λίγο ακόμα. Χουζουρεύουν τώρα. Λοιπόν, το μήνυμα του Ρωμανίστα. Επιτέλου χειμώνα. Τέρμα τα 53 Αυγούστου και τα τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Απαιτώ από Μάριο να λέει καλό χειμώνα και τι Κοζάνη, τι Λοζάνη για 5 μήνες. Έγινε ρε Ρωμανίστα, έγινε. Άντε λοιπόν, 25 Σεπτέμβρη σήμερα, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, έτσι. Τι Κοζάνη, τι Λοζάνη, να είσαι καλά, το ξαναστέλνεις. Ήρθε δε, εμείς να μην το στείλεις άλλο, σου έφυγε δεύτερη φορά. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ιδιαίτερα τις καλημέρες μας. Στην Αττική. Σώσμα να μας στηρίζουν στην Αττική. Και ειδικά στους επόπτες. Βέβαια. Είτε ανατολικής είτε δυτικής. Βέβαια. Εννοείται. Αυτά εννοείται. Τα λιταριά. Προσωπικά από μένα, δόξα και τιμή στον Μάριο τον Ασλαμή. Και φτού. Να μην αυτοματιαστώ και να μην ματιάσουν κάποιες ματιάστρες που είναι εκεί έξω. Αρλεκίνος. Δύο άτομα είδα στην πόλη από το πρωί που σηκώθηκα και πολύ νωρίς που βγήκα έξω. Δύο άτομα, εμένα και έναν. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα το παλικάρι είναι, εννοείται ξένος, όχι Έλληνας. Θαυμάσαν επειδή κατέβηκε στο μηχανάκι χωρίς την μπουφάν. Άντε ρε. Κατέβηκα με μπουφάν, ναι. Μπουφανάκι όμως ψηλό, ναι. Και με βερμούδα. Τι και λέει. Το παλικάρι που είδα ήτανε, είναι, γερό να είναι, ή Βρετανός ή Βορειοευρωπαίος ή Αμερικανός ή Αυστραλός. Κάτι από αυτά. Τώρα, γωνία δραγούμι με, τσιμισκή, με την κοπέλα του. Ρε εσείς, συγγνώμη, τι ντυσίματα είναι αυτά. Σόφο έχει, ρε. Κάτσε, με τι ήρθες εσύ. Αμάνικο. Με αμάνικο. Ναι. Και τον κοντό. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, ναι. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Ναι, αλλά κρύωσα. Βρε, κρύ... Καλά, είσαι και μπούφος εσύ. Εγώ είμαι μπούφος. Βρε, φίλε, βορρά κοντρό αμάνικο. Τώρα μου βάλεις τη βερμούδα, καλά λένε ο γέρος παίζει μου ή από γρήπη θα πάει. Άσε, κακομύρι. Κοίτα τι σου καλά, κουκουλό σου. Άιντε τώρα μας πεις. Είναι, έχει κρύο με το μηχανάκι, μάρει έχει κρύο. Λάθος με τη βερμούδα. Είδα χίλιους πεζούς. Πεζούς. Και παιδιά 20 ετών, 22. Με ντυσίματα, ναι. Νομίζω ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα. Δεν ξέρεις όμως αν άφησα μηχανάκι την ώρα ή άλλη. Και ένα μηχανάκι. Ναι. Με ντύσιμο όπως Χριστούγεννα. Τι ακριβώς. Χρήστο, πώς είδες σήμερα εσύ. Έτσι. Γιατί, συγγνώμη, ρε φίλε. Μπράβο. Πρέπει να είναι Χριστούγεννα να βάλεις τη χοντρά. Αν είναι πάρα πολύ χοντρά. Ναι. Δεν ξέρω, Σεπτέμβριο είναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Έχει κρύο, τι έγινε. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, Χρήστο, κλείνεις το χαλί μας. Κλείνεις το χαλί μας. Εσύ κι άλλος ένας, παρατηρείς κιόλας. Δίνουμε τους διαγωνισμούς μας. Δύο είναι σήμερα ζωή να έχουνε. Δίνουμε τους χορηγούς μας. Και μετά ο Παναγιώτης θα πετάξει ένα κουιζάκι που θέλει. Ναι. Και ακούντας το κουιζάκι το μουσικό, θα βάλουμε και κάποιο. Θα βάλουμε κάποια θεματάκια κωδικοποιημένα, τα οποία θα σέρνουμε τα 2-3 από χθες. Συν κάποιο από το οποίο το σέρνω και μία εβδομάδα. Λοιπόν, Μαργαριτόπουλος Ασφάλειες είναι κοντά μας. Και έχουμε, όπως υποσχεθήκαμε χθες, διαγωνισμό Μαργαριτόπουλος Ασφάλειες. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες, η οποία συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Κούτρα ασφάλεια Μαργαριτόπουλος για 6 μήνες. Ο άλλος διαγωνισμός, 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Αντιγόνη απόψε, στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, δηλαδή απέναντι από τον Λευκό Πύργο, διαγώνια απέναντι από τον Λευκό Πύργο, στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης νέων καλλιτεχνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι Αντιγόνη από παιδιά που τελείωσαν την Ακαδημία Θεάτρου στην Μπάνια Λούκα. Α, Σερβία. Τρελαίνομαι με το όνομα. Ναι. Τρελαίνομαι, Μπάνια Λούκα, τρελαίνομαι. Αν μπορέσουμε να φέρουμε και μια Σερβίδα στην εκπομπή, να ξέρεις. Απίστευτο. Μπορεί να τη φέρεις. Την έχω γνωρίσει, ρε. Εξάκι, ναι, άρρωστο. Από Πάτρα και τέτοια. Άκ, τώρα τη λέω. Ναι, πώς, με τρεις εδώ. Τι? Με τρεις. Θα διώξουμε το βαθύλακο. Ξέχνατο. Ναι. Ξέχνατο. Σήμερα τι έκανες, κοιμόσουνα. Δεν μπορεί, δούλευε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Από Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βοσνία. Εννοείται υπάρχουν υπέρτιτλοι στα ελληνικά. Έτσι. Τρεις διπλές προσκλησούλες απόψε, 9 η ώρα, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αντιγόνη από Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μια ιδιαίτερη δουλειά σε σκηνοθεσία του Βέλιμιρ Μπλάνιτς.
Οπότε, τι κάνεις εσύ, μέσος της Χάιντουκ. Πληθυρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή ασφάλεια ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54526. Πάμε τώρα και στη Media Mart, την καλωσορίζουμε και στη σημερινή ημέρα, μας στηρίζει στην ουσία από τις αρχές του Ιούνιου η Media Mart, έκανε μόνο διακοπές για περίπου 20 μέρες. Έτσι, για κάποιους το καλοκαίρι τελείωσε και για κάποιους άλλους το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βέβαια υπάρχει και η τρίτη κατηγορία που το καλοκαίρι μένει για πάντα χαραγμένο στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ ή του λάπτοπ. Σε αυτή την περίπτωση μην χαλιέσαι, γιατί υπάρχει υπηρεσία Express Repair της Media Mart. Εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουν να επισκευάσουν τη συσκευή σου γρήγορα, οικονομικά και με εγγύηση. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Mart. Λοιπόν, πάμε τώρα το κουιζάκι. Ο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ακούστε πόσο όμορφα και ξεκάθαρα θα διατυπώσει αυτό που θέλει. Περιμένω. Bond, αυτές είναι οι Bond. Ακού. Τι μουσική είναι αυτή, Μαρία Σλάμα? Κλασική μουσική με σύγχρονη παραγωγή. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ακούμε Βιβάλντι, έτσι. Ξέρεις που γεννήθηκε ο Βιβάλντι? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις. Πού να ξέρεις. Θα στα πω στην πορεία αυτά, τα μάθεις σιγά σιγά. Ωραία. Ναι, το κουιζάκι. Ναι. Αυτό είναι το κομμάτι Τέσσερις Εποχές, έτσι. Ναι. Ποιο από τις Τέσσερις Εποχές είναι αυτό όμως? Γιατί όλοι λένε, Βιβάλντι Τέσσερις Εποχές. Βιβάλντι Τέσσερις Εποχές, Βιβάλντι Τέσσερις Εποχές. Έχει τέσσερα διαφορετικά είναι τα κομμάτια, τέλος πάντων. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Ωραίο. Ποια εποχή? Πολύ ωραίο. Γιατί κάποιος θα βγει και θα πει, ναι ρε φίλε, τι έβαλες Βιβάλντι Τέσσερις Εποχές. Ναι ρε, ναι. Ποια εποχή όμως είναι αυτή, αυτό, ναι, το κομμάτι? Ναι. Ωραία. Αυτό, ναι. Αυτό το πάμε, ναι, μέχρι τις 11 παρατέρα το παρατέρα. Κάπου εκεί είναι. Ναι, δεν ακούμε συνέχεια αυτό. Όχι, εντάξει. Εννοείται, μην τους πάρει και ο ύπνος στον κόσμο. Ύπνος, ενώ το προηγούμενο σπίτι πλάς. Άσε αγόρι μου, άσε, ναι, κουκουλώθηκε ο κόσμος. Δες τώρα. Ναι. Ακού. Και από live μια χαράκια. Βιολάκια. Πάρα πολύ θα ήθελα να παίζω βιολί, φίλε. Ποια εποχή είναι αυτή, λοιπόν? Ποια εποχή είναι αυτή? Θα μπουν μέχρι τις 11 παρατέταρτο οι σωστές απαντήσεις με έπαθλο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Έχεις καιρό να δώσεις γυαλιά ηλίου. FM κενό. Τρεις μέρες. FM κενό. Ούτε δύο μέρες. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Γράφεις την εποχή και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Για το θέατρο, θέατρο. Για τις ασφάλειες, ασφάλεια αυτοκινήτου. Μαργαριτόπουλος, γράφεις απλά ασφάλεια. Μια ερώτηση, πιστεύεις ότι γνωρίζεις? Ποιο να είναι? Ακουστεί λίγο. Α. Όχι, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ασχοληθεί. Κουιζάρα. Δώσε λίγο να τα ακούσει ακόμα, να γκαζώσουμε. Οι kids κοινωνικοπολιτικοί παίζουν punk και εμείς βάλαμε Βιβάλντι, ρε φίλε. Και θέλει καλά, να κάνει νούμερα. Δεν ξέρεις ότι γεννήθηκε στη Βενετία, ρε φίλε. Είναι δυνατό. Τι να το γνωρίζεις, Ασλάμα, οι ακροατές σου είναι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, οι ακροατές μου είναι rockers. Άστα να πάνε. Οι ακροατές μου είναι rockers, ρε φίλε. Τι να είναι, να τρελαθούμε τώρα. Βιβάλντι πρωί-πρωί. Βιβάλντι, ναι, ρε φίλε. Μας πλάκωσε την καρδιά ο καιρός. Μας την πλακώνει και ο Παπαδόπουλος, ρε φίλε. Ετεροθαλής, αδελφέ. Τον είχαν διώξει, ξέρεις, από τη Βενετία. Ναι, είχε πάει σε άλλη πόλη και τα λοιπά, γιατί με τις ετεροθαλείς αδελφές του είχαν τσιλιμπούρδιζε. Κάτσε, ένα με τις ετεροθαλείς αδελφές του. Α, ετεροθαλείς. Εντάξει, ετεροθαλείς, τέλος πάντων κάπως λίγο, εδώ ο καημένος ο Γούντι παντρεύτηκε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Το βγάζει φόρα η άλλη, σύζυγός του, για τη μία Φάρο, εντάξει. Λοιπόν, δεν λέμε πως τι και τα λοιπά. Όχι, θα δώσουμε κατευθείαν την απάντηση. Έχουμε την πρώτη απόπειρα πάντως, καλημέρα, ναι. Από τον West Hamius. Ναι, και χθες στη Λάλα έγραψε κάτι 85, δεν θυμόμαστε τι. West Hamius. Όχι, δεν θυμόμαστε, δεν καταλάβαμε. Καλημέρα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ναι, ναι, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κανένα θεματάκι. Γκαζούμε από συντόρι το θέμα, είναι φανταστικό. Με έχει κάνει ο κιός τρελάθηκε. Πρέπει να έχουμε βαρέσει 32%. Ήρθα απαντήσουλα πάντως, να ξέρεις. 32% ακροαματικότητα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα κανένα θεματάκι. Λοιπόν, καλημέρα Θεοδόρα, να είσαι καλά. Πολύ ήρεμα, πολύ ηρεμία λέει έχει εκεί. Είναι κανένας απών. Χαχαχα, βάλαμε για ασφάλεια γιατί με τρία παιδιά. Άστα να πάνε. Φίλε, λείπει ο άλλος και αντί να γκαζώσουμε σήμερα και να παίξουμε πανκροκές και νουμεταλλιές. Βάλω τι θες μετά. Μετά τι θα την παραδέχω, βάλε. Να τη διώξει όλους. Το κουιζάκι του Παναγιώτη. Ακούμε κλασικό κομμάτι, Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι. Φίλε, ταιριάζουμε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Ποια εποχή είναι αυτή? Θα σου πω. Δεν γνωρίζω ποια εποχή είναι αυτή που ακούμε. Έτσι, ποια εποχή είναι αυτή που ακούμε? Μέχρι 11 παρατέταρτο παρά 10 οι σωστές απαντήσεις θα μπουν στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο Opticon Express.
Λοιπόν, χθες βάλαμε την ερώτηση ποιο είναι το πιο gay friendly, η πιο gay friendly στιγμή της, στην ελληνική Super League. Έτσι, για να τιμούμε και τον Γιάννη το γούμενο με το League. Στο Σουκού. Τι να κάνει αυτή. Και δεν απάντησε, δεν αποπειράφησε κανείς να απαντήσει. Φυσικά με διαφορά, με χαόδη διαφορά, είναι η στιγμή που έχει λήξει το μάτς στην Τούμπα και ο Φερνάντο Βαρέλα περνάει το αριστερό του χέρι γύρω από τον ώμο και σιγά σιγά το κλείνει προς το στήθος του Μάρκος Λιβάγια. Μάρκος είναι ο Λιβάγια Χρήστο. Μάρκος. Ναι. Μάρκος ή Μάρκο. 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 Μάρκο Λιβάγια. Α, δίνεις την απάντηση, ε. Και προχωράνε. Τεράστο. Τώρα φύγει. Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε. Γεμάτο είμαστε. Λοιπόν, είναι απίστευτο και προχωράνε μαζί για πάρα πολλά μέτρα. Όσο πλησιάζουν, το σκηνικό γίνεται πιο τρυφερό. Ο Βαρέλα ψιθυρίζει διάφορα στο αυτί του Λιβάγια, κάτι του λέει και ο Λιβάγια και το χέρι όλο και κλείνει του συμπαθέστατου Φερνάντο Βαρέλα. Με διαφορά η πιο gay friendly στιγμή μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λάθος έκανα εγώ, όχι το Σουκού, μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θεματάκι. Yeah. Από τον απόϊχο, τον from sound που λένε οι Άγγλοι, είναι απόϊχος, άρα στα αγγλικά from sound, της τέταρτης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε ψε με δύο συναντήσεις. Έπεσε η αυλαία, ήταν σηκωμένη, αν το είδατε, στις 10 παρά 20, 10 παρά 4, έπεσε η αυλαία. Χωσέ Άνσελ Κρέσπο, ο Ισπανός στόπερ του ΠΑΟΚ. Καθώς βγαίνουν οι ομάδες, τον βλέπουμε και του γίνανε πολύ κοντινά και πολύ καλά κάνει ο σκηνοθέτης, να κρατάει στην αγκαλιά το μωράκι του. Ναι. Το οποίο δεν κατάλαβα αν είναι κοριτσάκι και μπροστά έχει το κοριτσάκι του, τη μεγάλη του την κόρη. Ναι, όντως. Πού να καταλάβω. Το μεγάλο, ναι. Τώρα το μικρό δεν κατάλαβα καλά. Εγώ νομίζω ότι και αυτό είναι κοριτσάκι. Αν κατάλαβα καλά από το ανοιχτό ροζ χρώμα, πρέπει να είναι ανοιχτό ροζ, δεν φάνεται καλά αυτό. Τέλο, ένα μωράκι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να το σχολιάσετε. Δύο μηνών βαριάριο βαριά να είναι. Ναι. Ημερών μπορεί να είναι. Ναι. Μωράκι. Όταν λέμε μωράκι, ναι. Πρέπει να είναι κοριτσάκι. Θέλουμε τα σχόλιά σας. Θέλουμε τα σχόλιά σας για την εικόνα αυτή. Βγαίνει ο Χωσέ Άνχελ Κρέσπο με το μωράκι του και είναι κατά τη διάρκεια που είναι παραταγμένες οι δύο ομάδες και στον χαιρετισμό των παικτών. Έτσι, και μετά έρχεται η σύντροφός του, παραλαμβάνει και την κόρη του τη μεγάλη που είναι μπροστά και παραλαμβάνει και το μωράκι. Θέλουμε να σχολιάσετε το σκηνικό αυτό με το μωράκι, το οποίο κάπως το σχολίασε παιδοψυχολόγος φίλη μου από το Αγρίνιο. Πού το βρήκες ρε το παιδοψυχολόγο. Δεν τρέπεσε καθόλου. Μετά κάποιος κάνει και το δάχτυλο στο μέτωπο, ε. Το έχεις προσέξει. Το μωράκι. Ναι. Μπορεί. Το κουμπάει έτσι λίγο ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Μουσική Χρήστο, περιμένω απαντήσεις. Ποια εποχή είναι το κομμάτι αυτό, το σημείο αυτό που ακούμε, το απόσπασμα αυτό που ακούμε, έτσι, μπράβο, από τις καταπληκτικές Bond, μιλάμε τώρα ποιες μετάλ, ποιοι μετάλλικα, άντε ρε χαμίνι, αν ήταν Ελληνίδες εδώ πέρα θα ψάχνα να τις βρεις για τις φέρεις στο στούντιο κορόιδο. Είναι εδώ πέρα ρε εσύ από εδώ, τέτοιες κοπέλες. Ναι. Ήθελα να τις φέρω. Φέρτες, φέρτες. Οι που παίζουν 4-5 άτομα. Ναι. Οι κοπέλες βιολί. Μακάρι και... να παίξω και εδώ μέσα, ναι, ρε φίλε. Να συμμετέχω και εγώ ή τίποτα άλλο. Έχουμε και έχω παίξει κιόλας. Να μου μάθει και εμένα βιολί, κατάλαβες τι γίνεται. Ποια εποχή είναι. Έτσι, μπράβο. Ποια εποχή είναι. Απαντάς μόνο SMS-ικά. Ορίστε. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι είναι το μωράκι, έτσι. Μπράβο, αγάπη. Γεννήθηκε 9 Αυγούστου, συγκλονιστικό. Γεννήθηκε 9 Αυγούστου. Είδες. Αυτό είναι ρεπορτάζ. 35 ημερών. Αγάπη Γαβριλίδου. Μουσική Χρήστο. Λοιπόν, επειδή μας πήρε ο Χρήστος για ένα τέτοιο, ναι, για break. Πάρε 25, πάει. Για break, έτσι, να βάλω το θέμα το οποίο το συρδίζω από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για το τι έγινε στη Νέα Σμύρνη, θα πούμε μετά χθες. Έτσι και περιμένω τα σχόλιά σας. Θέλουμε εντυπώσεις, ναι, από τα χθεσινά παιχνίδια. Τα δύο που ήταν υπόλοιπο στην ελληνική Super League. Το Πανιόνιος 1890. Ολυμπιακός Σύνδεσμος. Φιλάθλων Πειραιός 1925. 0-1. Ημίχρονο 0-0. Με πραγματικά ένα από τα πιο τραγικά offside, τα κυροθέντα γκολ που έχω δει τα τελευταία 20 χρόνια. Το γκολ του Γιώργου του Μασούρα από την assist, που δεν έγινε ποτέ assist, του Σπυριντόνοβιτς. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνώ το όνομα του Αυστριακού, ζητώ χίλια συγγνώμη γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στο 90 συν
2 με την. Στο 1 και 15 πήγε κάπου εκεί. Με την κεφαλιά 20, του Αχμέντ Χασάν στο 90-2 μπαίνει τον γκολ. Το, του Μασούρα είναι στο 65. Το, στο 60, στο 63. Στο 63 τον γκολ του Γιώργου του Μασούρα. Και στο 90-5, στο 2, ο Αχμέντ Χασάν σκοράρει από την πολύ ωραία σέντα τα δεξιά του Ομάρ Ελ Αμπντελαουί. Θέλω εδώ να υποκληθώ, γιατί εδώ τα λέμε όλα και δεν βγάζουμε κόμπλεξ. Για πες μας. Να υποκληθώ στο μεγαλείο της εφημερίδας Metrosport. Τι έγραψε. Και να το αφιερώσω αυτό που έγραψε η καλή εφημερίδα. Σε ποιον? Στον Χρήστο τον Κιώση. Α, για να, γιατί ζει για τέτοια ο Χρήστος Κιώσης. Για να ακούσουμε. Η εφημερίδα. Χθεσινό, έχει φίλο, χθεσινό. Καλύπτει σημερινό. Σημερινό. Καλύπτει τον αγώνα Πανιώνης Ολυμπιακός. Ναι. Και αναφέρεται φυσικά εκτενώς, λογικό, στο offside, στο ακυρωθέν γκολ του Πανιωνίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, Χρήστο, πρόσεξε. Εφημερίδα Metrosport σημερινή. Βγάζω το καπέλο. Εδώ δεν βγάζουμε κόμπλεξ, γιατί κάπου αλλού απαγορεύεται να λένε το όνομα Λίμπερο. Έτσι, μπράβο. Πες τα δεν μπορείς να πεις Λίμπερο. Πες τα αυτά. Εδώ πέρα όμως, εμείς λέμε χίλια μπράβο στην εφημερίδα Metrosport, η οποία λέει, πρόσεξε Χρήστο, πρόσεξε Παναγιώτη, πρόσεξε εσύ που οδηγάς, προσδέσου να μην φας καμιά στούκα. Και βγάλω και το μπουφάν από τα μάξι. Πάνω που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, ήρθε μία σέντρα να δώσει την ευκαιρία στον Χασάν να σκοράρει με το κεφάλι και να δώσει την νίκη στην ομάδα του Πειραιά. Ήρθε μία σέντρα. Ήταν μία σέντρα, περνούσε από το γήπεδο απ' έξω, μία σέντρα έτσι. Και λέει, κάτσε να πω, εσείς είστε καλά. Για χαρά είναι, καλά τα γράφουν. Πάνω που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, ήρθε μία σέντρα, μία ρημάδα, την κουφάλα τη σέντρα. Κάνε, να πούμε στον κόσμο τι κάνει ο Κιώσης, ψάχνει δεξιά και αριστερά. Κοιτάει ο Κιώσης, δεξιά και αριστερά, σηκώνει το κεφάλι. Σας, λάμα, ανακουφίστηκες. Πας και περάσει καμιά σέντρα εδώ από το στούντιο. Να φύγουν να πάρουν δρόμο όλοι. Και του δοθεί η ευκαιρία του Κιώση. Να ψοφήσουν τη σπίνα, θέλω, να ψοφήσουν τη σπίνα, να γίνουν υδραυλικοί, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Να μην γίνουν διαιτητές, μόνο ξένοι διαιτητές και τελείως. Και αυτοί θα περνάνε από τεστ, έτσι. Δεν έχω πιστεί σε κανέναν. Μπορεί να είναι Χόπκινς. Μπορεί να είναι σιωπή των αμνών. Και ο Πάουκ να είναι Κλαρίς. Να πούμε ότι το γκολ το ακυρώνει. Μεταβιεσμένοι μπορεί να παίξουν αυτοί, ρε. Το γκολ το ακυρώνει ο βοηθός Παναγιώτη Σπυρόπουλος, ναι, του συνδέσμου Ανατολικής Αττικής. Αττικής. Το παλικάρι αυτό. Να καλημερίσουμε την ομορφιά που λέγεται κυρία Δέτσι, δεν ξέρω το μικρό της, ναι, του συνδέσμου Αθηνών, Δέσποινα, η οποία ήταν η δεύτερη βοηθός και έπαιξε άψογα. Απέναντι, έτσι. Απέναντι. Μπροστά στους Πάνθυρες. Η κυρία Δέτσι. Το πήρε πάνω του διαιτητής, την καλημερίζουμε. Ναι, σχολιάζεται το offside του Ολυμπιακού και για να το κωδικοποιήσουμε, τι μήνυμα σου στέλνει, ανησυχεί ο οπαδός του ΠΑΟΚ για την ομάδα του η οποία την Κυριακή κατεβαίνει στο ιστορικό και θρυλικό Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και εκεί που θα ήμασταν ισοβαθμοί ένα πόντο πάνω και με διπλό σχεδόν θα γινόταν η απονομή, αν δεν γινόταν τόσο καρέσκα, δεν γινόταν κάπου ενδιάμεσα. Ναι. Είσαι τώρα στο μείον 2. Γιατί όλα αυτά, γιατί ήρθε μία σέντρα, ήρθε μία σέντρα, ναι, στο 92. Ναι. Κοιτάει ο καημένος ο Κιώσης. Αφού πρώτα κυρώθηκε. Λίγο, αν η Μαριλής, αν ακούς, δες δικό αν περνάει απ' έξω καμιά σέντρα για να βγω να κάνω καμιά κεφαλιά. Δεν υπάρχει. Δόξα και τιμή στην εφημερίδα Metrosport. Στο άλλο παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι, Πανετολικός 1926, Λαμία 1964, 2-2, ημίχρονο 1-0. Θα πούμε τους σκόρερς μετά. Για να βάλουμε στα γρήγορα το θεματάκι το οποίο το σουρντίζω από την προηγούμενη Πέμπτη. Δώσε ένα ίχνος μουσικής, ρε Χρήστο. Ανατριχιάζω, ρε φίλε, είναι κομματάρα. Μεγάλο, τεράστιο κομμάτι. Φανταστικό, φανταστικό. Έχω ξεχάσει και τους Kaiser Chiefs και όλα. Άντε ρε κορόιδο, άντε ρε κορόιδο. Τόσα χρόνια πώς δεν ακούω Vivaldi και έχω μπλέξει με Ramones και με Motorhead. Άσε ρε τώρα, τον διώξαμε τη Βενετία τον Ανθρωπάκο, ρε φίλε, επειδή κατσιλιμπούρδιτσε. Και τώρα επειδή είναι μεγάλος και τρανός, λένε ο Ιδό γεννήθηκε. Ναι, αλλά που ουσιαστικά είχε φύγει έτσι, σε άλλο κάπου στη Μάντοβα, κάπου εκεί και πάει. Ναι, και μέχρι που βρήκε την Ιθάκη του στην Ελβετία, στην Αυστρία, κάπου εκεί. Ανέγραφα εγώ, ανέγραφα εγώ σήμερα αυτά που έγραψε ο Ανδρέας ο Εμπειρίκος, Θεός χωρέστον. Εμπειρίκος, από την ελληνική ταινία. Θα με πηγαίνανε μέσα για. Τον Παπαγιανόπουλο. Θα με πηγαίνανε μέσα για παιδεραστία, ρε φίλε. Και για παιδοφιλία. Τι ψάχνει. Εσύ. Λοιπόν, αυτά που έκανε, είπε. Ανέγραφα. Λοιπόν, κάτσε Παναγιώτη. Λοιπόν. Με έχουν κατηγορήσει κατά καιρούς πολύ. Περίεργο. Σαφέστατα άδικα. Ότι αδικό τα κορίτσια και τις γυναίκες της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι λες εσύ, κυριούλη. Λοιπόν, είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Άντε, ρε, και σήμερα έχω την πολλωστή ευκαιρία να αποδείξω το πόσο άδικοι είναι όλοι αυτοί.
από το κομμάτι που ακούμε πάντα, το ερώτημα, το quiz είναι από τον Παναγιώτη. Ποια εποχή είναι αυτή από τις 4 του Βιβάλντι? Ποια, σωστό, καλά λέει ο Παναγιώτης. Λέμε 4 εποχές του Βιβάλντι, ναι. Αυτό το απόσπασμα, ποια εποχή είναι? Okay. Λοιπόν, η Εσπρέσο εδώ και πάρα πολλά χρόνια φιλοξενεί στην τρίτη σελίδα της πάντα ένα κορίτσι, αυτό που λέμε της διπλανής πόρτας. Στα πρότυπα του 3-page girl των αγγλικών tabloids. Στη Sun. Γενικά των αγγλικών tabloids. Λοιπόν, είχε την προηγούμενη εβδομάδα μία κοπελίτσα, πραγματικά κούκλα, την δείχνω και στον Παναγιώτη και στον Χρήστο, τον Γιώση. Σαν αυτή μπορεί να είχα 11 στη ζωή μου. Ναι. Συνέχισε. Με μεγάλα γράμματα γράφει κούκλα μαθήτρια με μεγάλα όνειρα. Εγώ βλέπω και άλλα μεγάλα εδώ πέρα. Λέει η εφημερίδα κούκλα μαθήτρια με μεγάλα όνειρα. Όταν πεινάς ερωτικά. Προσέξτε. Εκεί βλέπεις. Η κοπέλα ονομάζεται Μαρία Νικολαίδου και θα ανοίξουμε γραμμές στο επόμενο μισάωρο μόνο για αυτήν. Αν θέλει να βγει μόνο αυτή μέχρι τις 11. 23 10 287 888. Μόνο για τη Μαρία Νικολαίδου ή για κάποια κολλητή ή κολλητό της. Λέω στα πολύ γρήγορα τα στοιχεία που δίνει η εφημερίδα. Έχει μία, δύο, τρεις φωτογραφίες της, όπως κάνει με όλες τις κοπέλες, και λέει Μαρία Νικολαίδου, η εντυπωσιακή Μαρία γεννήθηκε στην Κατερίνη. Προσοχή λίγο, θέλω αντίδραση από Χρήστο Κιώση. Τουρκικό δηλαδή. Και ζει στον Κορινό. Ζει στον Κορινό. Εκεί κυνηγούς μια κοπελίτσα εσύ. Παναγιώτη, κάτσε να το τελειώσει, γιατί έχουμε περάσει πολύ την ώρα. Και μετά με την ησυχία μας, αυτό το break. Εκεί φάπα έφαγες. Να τα δώσω στα στοιχεία. Όχι, λάθος κάνει. Καλά, έτσι. Αλλού. Προσέξτε. Και ζει στον Κορινό ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά από την Κατερίνη. Που το καλοκαίρι έχει μεγάλη τουριστική κίνηση. Ποιο είναι το σοκαριστικό εδώ? Ποιο είναι? Αμφιβάλλω αν τον Κορινό τον έχει χαρακτηρίσει όμορφο παραθαλάσσιο χωριό, ακόμη και Κορινιώτης. Ο Κιώσης λέει ποτέ. Τι θα γράψουνε ρε φίλε, το τρισάγλιο μέρος με τον Κορινό, ας πούμε. Όμορφο παραθαλάσσιο χωριό, ο Κορινός. Δηλαδή είναι σοκ. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί ζει η Μαρία η Νικολαίδου. Μαρία η με τα κίτρινα. Γερή να είναι, είναι πραγματικά κούκλα. Ετών είπαμε. Δεν λέει ετών. Είναι μαθήτρια λυκείου. Είναι μαθήτρια λυκείου. Και διακρίνεται για το ανήσυχο πνεύμα της. Ξεκοκάλισμα. Την επιμονή και το πείσμα της να ανοιχνεύει και να ανακαλύπτει ό,τι της προκαλεί το ενδιαφέρον. Έλα στο Βιβάλντι. Αλλά και να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει η Παπαδόπουλα. Όπως ο ΠΑΟΚ. Έχει έφεση στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Μιαμ, μιαμ. Και θα της άρεσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Είτε στον χώρο του modeling, οπα, λογικό, περίεργο. Αφού έχει ανησυχίες καλλιτεχνικές, στον χώρο του modeling, παράλογο για μένα. Είτε σε εκείνον της υποκριτικής και της παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών. Actress. Δηλαδή, η Λένα Παπαλιγούρα, ναι, η οποία είναι έγκυος αν δεν κάνω λάθος. Άντε ρε. Λένα Καλή Λευτεριά. Αυτή είναι Ξανθιά, ε. Τι ήθελε να γίνει, ναι, η modeling, ναι, ή λόγω καλλιτεχνικών ανησυχιών, ναι, να γίνει ή ηθοποιός, ναι, που έγινε, Actress, αρκετά καλή, καλούτσικη τέλος πάντων, ή να παρουσιάζει τηλεοπτικές εκπομπές. Yeah. Έτσι. Λοιπόν, και στα γρήγορα για να κλείνουμε. Παναγιώτη, μην λίγο κάνεις να ακούσουν καλά ο κόσμος και να σχολιάσει ο κόσμος. Έτσι. Okay, okay. Γιατί μας πιέζει ο Χρήστος και έχει δίκιο, έχουμε φύγει, yeah, από το διάλειμμα. Yeah. Λοιπόν, πάντα έχει σε κάθε 3-page girl την ίδια ερώτηση, τα ίδια στοιχεία. Λοιπόν, για τη Μαρία την Νικολαίδου που γεννήθηκε στην Κατερίνη και μένει στο όμορφο παραθαλάσσιο χωριό του Κορινού, Χριστός Απόστολος, λέει σπουδές, μαθήτρια λυκείου. Στόχος φιλοδοξίες. Να καταξιωθεί στον καλλιτεχνικό χώρο. Κακή συνήθεια είναι. Όχι, συγγνώμη. Καλή συνήθεια είναι δοτική. Κακή συνήθεια είναι σπάταλη. Mm. Το δυνατό σημείο της η αυτοπεποίθησή της. Στέκει. Δώστε λίγη προσοχή ή του νομού Πιερίας ακροατές που ξέρω είστε πάρα 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 πολύ. Σπάταλη. Το Club Gold για ποτό. Το Καλντέρα για καφέ. Και το Αλντέντε για μακαρονάδες, πίτσες και γκουρμέ γεύσεις. Εσείς από τον ομό Πιερίας συμφωνείτε? Το Club Gold για ποτό, το Καλντέρα για καφέ και το Αλντέντε για μακαρονάδες, πίτσες και γκουρμέ γεύσεις. Το ιδανικό αρσενικό είναι το καθαρό αιμο αρσενικό, απαντάει η Μαρία. Που πηγαίνει στο Σάλο Ρέτζο. Κάτσε, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το ιδανικό αρσενικό, απαντάει η κοπέλα, είναι το καθαρό αιμο αρσενικό. Βοηθήστε αν μπορείτε, έτσι. Θέλει κουνιστό. Φλερτ υπάρχει σε μόνιμη βάση.
προς αυτήν ή από αυτήν. Δραστηριότητες, γυμναστική, ομορφιά, μουσική, διάβασμα, social media. Τρεις ευχές. Οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, καλό. Να διαπρέψει στα πραγματικά της, να δίνεται στους νέους οι δυνατότητες να εργάζονται στον τομέα που τους αρέσει, ώστε να αποδίδουν τα μέγιστα. Αγαπημένος προορισμός, η Ελβετία, από τον κορινό Ελβετία, και αυτοκριτική είναι επίμονη και πεισματάρα, γεγονός που τη βοηθά γενικά να επιτυχάνει τους στόχους της. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Αν δεν σας λέει κάτι η μουσική, άρα είστε άσχετοι από κάτω όπως η Βικτόρια. Ήταν το χαλί μας για περίπου 13-14 χρόνια που κάναμε κομπή με τον Παπαδόπουλα. Πλάκα-πλάκα, πρέπει το κάτω όπως η Βικτόρια φέτος να κλείνει 18-19 χρόνια. Καλά. Όχι, τι είπα. Όχι, μωρέ, κοτσάνα, είπα. Δεκαετία ήθελα να πω. Όχι, παραπάνω. Το 2003 ξεκινήσαμε. Καλά λέω. Παραπάνω. 15 χρόνια κάπου εκεί. Λοιπόν, επιστρέψτε ότι εδώ είμαστε. Παπαδόπουλας Ασλαμής. Ασλαμής Παπαδόπουλας για τους φίλους Ασλαμάς και για τους εχθρούς Παπαδόπουλος. Τόσο απλά. Χρήστος Κιός είναι και σήμερα μαζί μας. Και φυσικά είναι μαζί μας και η τεράστια και μοναδική Media Markt, η οποία παρουσιάζει το Express Repair. Μία νέα υπηρεσία η οποία πραγματικά τα σπάει. Δηλαδή, είναι σπασμένη η οθόνη του λάπτοπ, του τάμπλετ ή του smartphone σου? Μην ανησυχείς, εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουν την επισκευή της συσκευής σου με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τα ποιοτικότερα υλικά. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα στο τηλέφωνο 801-520-20 από σταθερό και 211-211-7700 από κινητό. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Λοιπόν, Βιβάλτι, ακούμε τέσσερις εποχές του Βιβάλτι. Παναγιώτης Παπαδόπουλος ζητάει από εσάς να μας πείτε ποια εποχή είναι αυτό το απόσπασμα. Ποια είναι? Ποια από τις 4-5 πόσες είναι εποχές είναι αυτό το απόσπασμα που ακούμε? Οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μαργαριτόπουλος Ασφάλειες είναι κοντά μας και σήμερα, και όχι απλά είναι, αλλά δίνουν και τρελή κούτρα. Τεράστια προσφορά, Μάριο. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου, βέβαια. Για 6 μήνες, που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Μην την αμελείς την οδική. Μια φορά χτύπα ξύλο ό,τι χρειαστείς και αν δεν έχεις. Μαργαριτόπουλος. Έτσι. Και φυσικά δίνουμε και 3 διπλές προσκλησούλες για όποιον ενδιαφέρεται για την παράσταση Αντιγόνη, τη γνωστή Αντιγόνη, όμως παιγμένη από Βοσνιοερζεγοβίνιους καλλιτέχνες, ηθοποιούς που τελείωσαν την Ακαδημία Θεάτρου της Μπάνια Λούκα σε σκηνοθεσία του Βέλιμιρ Μπλάνιτς με τη σφραγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος απόψε ώρα 9 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, δηλαδή στην καρδιά της πόλης απέναντι από τον Λευκό Πύργο στην Εθνικής Αμήνης 2, που για μένα ήταν, είναι και θα είναι Βασιλίσσης Σοφίας 2. Συνεπές FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή ασφάλεια ή και τα δύο. Και για τα γυαλιά η απάντηση ποια εποχή είναι αυτή που ακούμε από, από το κουαρτέτο των Bond. 4 δεν είναι? 4, ναι. Έτσι, άρα από το κουαρτέτο των Bond. Λίγη προσοχή, αν δει κάποιος να περνάει κάποια σέντρα εκεί που οδηγάει, όπως είδε χθες ο Αχμέντ Χασάν, είδε εκεί που στεκόταν ο άνθρωπος ξαφνικά, ο Αιγύπτιος φόρ του Ολυμπιακού, ο 25χρονος, είδε μια σέντρα να έρχεται, εκεί που όλοι νομίζανε ότι θα λήξει 0-0 το παιχνίδι, πέρασε μια σέντρα, έκανε κεφαλιά, αυτός έβαλε γκολ, αν δείτε καμία σέντρα, να μας ενημερώσετε. Και μια ερώτηση ακόμα στον κόσμο τέλος πάντων, επειδή αναφέρεται στον κορινό. Νομοπιερίες και τα λοιπά. Αν υπάρχει η δίσκο Σαν Λορέντζο. Ναι, η οποία είναι στη Λεπτοκαριά. Λεπτοκαριά. Εντάξει, κοντά είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι πασίλυμα, αν υπάρχει έτσι. Σαν Λορέντζο, ναι. Τεράστιο μαγαζί για μένα και τον Παναγιώτη. Μυθικό. Στα 3 κορυφαία καλοκαιρινά. Όχι καλοκαιρινά, συγγνώμη. Είναι, επειδή είναι κλειστό. Επειδή είναι κλειστό, ναι. Στα 3 κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη τα τελευταία 70 χρόνια. Δεν υπάρχει. Όποιος δεν έχει πάει Σαν Λορέντζο, ναι, ναι, στη Λεπτοκαριά, δεν έχει πάει σε κλαμπ.
δεν έχει πάει σε κλάμπι, το εννοούμε. Και μια ερώτηση ακόμα για σένα. Αυτό στην τρίτη σελίδα, πού τη βρήκαν αυτή η κοπέλα? Θα σου πω. Θα το βάλουμε τώρα, περίμενα. Θα σου πω. Γιατί το κάναμε λίγο πιεστικά και πνίγκα κιόλα. Και είχε δίκιο ο Χρήστος, φάγαμε τον χρόνο του. Τον χρόνο μας στην ουσία. Χωσέ Άνσελ Κρέσπο. Σχολιάστε το ότι βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και είναι για περίπου 3 λεπτά με το νεογέννητο κοριτσάκι του. Έτσι, μιλάμε για κοριτσάκι 9 Αυγούστου, άρα Παναγιώτη, περίπου 45 ημερών. 45 ημερών. Έτσι, μπράβο, το πάω τσάκι. Άλλο το κοριτσάκι, τη μεγάλη κόρη που έχει μπροστά του, να ζητήσω συγγνώμη, η κυρία η οποία παρέλαβε τα παιδιά. Δεν είναι σύντροφό του, είναι υπάλληλο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Του ΠΑΟΚ. Για να μην δημιουργηθεί κανένα σκηνικό τζάμπα και βαρεσία έτσι προ Θεού. Πολύ όμορφη, Μαρία. Δεν πρόλαβα να τη δω καθόλου. Εγώ την είδα, πρόλαβα. Δεν την είδα. Πάρα δεν ήταν καθόλου, δεν πρόλαβα. Δεν. Με σόκαρε η εικόνα. Σχολιάστε αυτό που κάνει ο Ισπανό στόπερ του ΠΑΟΚ. Να φέρει το νεογέννητο και θα σα πω μετά τι μου είπε η καλή μου φίλη παιδοψυχολόγο από το Αγρίνιο. Τρελογιατρός. Λοιπόν, ό,τι απορίες έχει ο Παναγιώτης. Ναι. Για πού τις βρίσκουν, δεν ξέρω. Προφανώς στέλνεις στην Εσπρέσο. Έτσι. Για αυτό που ρώτησες. Ναι. Έχουμε θεματάκι βασικό. Άρα δεν σε ψάξουν, δεν σε ψάχνουν να σε βρουν, ρε φίλε. Μπορεί κάποιοι να ψάχνουν. Μπορεί ένα δημοσιογράφο, συνεργάτη, μάνατζερ, κάτι να ψάξει και να στείλει στην Εσπρέσο. Μάλιστα. Μία γειτόνισά σου. Μία εξαδέρφη σου. Έτσι. Μαρία Νικολαίδου, σε αυτήν αναφερόμαστε. Την έβαλε η Εσπρέσο σαν 3-page girl, κορίτσι της τρίτης σελίδας την προηγούμενη εβδομάδα, μια πραγματικά πανέμορφη κοπελίτσα, η οποία γεννήθηκε στην Κατερίνη και ζει στον Κορινό, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης. Εδώ που είναι στην Έδεσα. Όμορφο και παραθαλάσσιο είναι πραγματικά για τον Κορινό σοκαριστικό, δεν έχω γνωρίσει Κορινιώτη που να πει είναι όμορφος ο Κορινός. Αν μας ακούει η Μαρία Νικολαίδου, ανοίγουμε γραμμή τηλεφωνική μόνο για αυτήν. Έχει καταράκτηση εκεί πέρα. Μια γάρα πήγε. Πού πήγε? Εδώ πρέπει να είναι κάπου σε διακοπές, μωρέ. Ναι. Πού να είναι κι εσύ? Πού να είναι, εδώ πέρα. Δεν βλέπεις τη φορά εδώ πέρα, εδώ με το μαγιό της, με αυτά. Έτσι. Την χαρακτηρίζει η εφημερίδα με τεράστια γράμματα. Κούκλα μαθήτρια με μεγάλα όνειρα. Και πραγματικά τα μεγάλα όνειρα τα διαπιστώνουμε και εμείς από τις απαντήσεις που δίνει. Έτσι. Φθηνό χιούμορ. Χρωστάμε κάποια μηνυματάκια. Φθηνότατος, φίλε. Ναι. Έγινε από τα πόσα. Τι έγινε, έγινε από τα πόσα. Έτσι προσπαθείς τώρα, ρε. Έγινε από τα πόσα. Παναγιώτη, κατά να δούμε λίγο μηνυματάκια. Θα περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Μετά του Ρωμανίστα. Τέλει για Αθηνά, από τον Κορδελιό του Ασπρόμαχο. Καλημέρα, ναι, West Camus. Η Θεοδώρα το διαβάσαμε. Αν ο Ασλαμάς, λέει ο λατρεμένος μου, 789. Αριανός είναι αυτός. Αν ο Ασλαμάς ζούσε, είσαι σίγουρος? Αυτός δίνει 789. Δεν ξέρω. Νομίζω. Ο Αριανός που στέλνει... Μήπως λες τον 887. Α, συγγνώμη, 887. Γι' αυτό σου λέω, τον κρεμασάς του. Ο 789 λέει... Πούντος. Α, είναι ο Ρωμανίστα, ρε. Ρωμανίστα. Είναι ο Ρωμανίστα. Είδες. Αν ο Ασλαμάς ζούσε στην εποχή του Βιβάλντι, θα άκουγε μόνο σκοτσέζικη μουσική με γκάιντα, ναι, εννοείται. Και θα έλεγε τον Βιβάλντι ταμτακοειδές. Εννοείται, ρε φίλε. Ποιος Βιβάλντι, ναι. Θα άκουγα παραδοσιακή βρετανική μόνο. Ποια είναι η προσφορά του Βιβάλντι στη μουσική, έχεις δίκιο. Εννοείται. Εννοείται. Καλημέρα, παιδιά. Μ' αρέσει, ρε Παπαδόπουλα, που ξέρεις και τον Βιβάλντι. Τι σχέση έχετε εσείς οι παοκτσίδες με Βιβάλντι? Από Σαλέα και Μάγκα, Βιβάλντι. Χαχαχαχα. Αθηνά. Από κυτρινόμαυρο Ελευθέριο, Αθηνά, καθημερινά ανεβαίνεις στο εκτιμισόμετρό μου. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με σένα. Ενώ πάντα εμείς ακούμε τις Bond και περιμένουμε να μας πείτε ποια από τις τέσσερις εποχές είναι αυτή, από το κομμάτι που ακούμε. Ο West Camus προσπάθησε αλλά έκανε λάθος. Έχουν έρθει 2-3 απαντήσεις σωστές. Ναι. Το μήνυμα του Θαλαμοφύλακα, ο παδού του ΠΑΟΚ, ήρθε ψε πολύ πολύ αργά. Ναι. Ήρθε 12 παρα 2 πρώτα λεπτά. Εγκληματικό αυτό. Ή δεν στέλνεις, ή αν στείλεις, το στέλνεις ώστε να υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Σου βάζει και χέρι τώρα. Το διαβάζω σήμερα. Πότε στείλουν. Και πάλι το μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ του Θαλαμοφύλακα. Είναι για τον κύριο Κώστα, οπαδό της ΑΕΚ και του Πιερικού, από την πανέμορφη Κατερίνη. Αφού είναι ο Κορινός όμορφος και η Κατερίνη είναι πανέμορφη. Πολύ άσχημη πόλη, φίλε. Πάρα πολύ άσχημη πόλη. Ο Κυρκό μετατράπηκε σε Κυρκοτάρα. Πραγματικά, ειλικρινά ντρέπομαι για σένα. Και για τον σεβασμό που σου δείχνει ο Κυρκός. Και εγώ το σέβομαι, αλλά γελάω. Ήταν ωραίο το μήνυμα, τι να κάνω.
Ο Κυρκό μετατράπηκε σε Κυρκοτάρα. Λέει ο θαλαμοφύλακας, θέλω να πιστεύω ότι ο Κυρκώστας, ο κύριος Κώστας, παίρνει το γάντι. Μας ακούει. Βέβαια. Και η απάντησή του θα έρθει ως ηχηρό σκαμπύλι στις παριές του νεαρού οπαδού του ΠΑΟΚ, που δείχνει ύψιστη ασέβεια σε έναν άνθρωπο με τόση πείρα ζωής, με τόσες βασανιστικές στιγμές, που έκανε και το Χατζιπανεγί παίκτη της σειράς, πες τα αυτά. Αλλά και τόσες υπέροχες εμπειρίες. Την προηγούμενη εβδομάδα τα είπα αυτά. Σκλήμα πρέπει να ήταν, στου πει. Ένας άνθρωπος που όλη η ζωή του θαλαμοφύλακα είναι μισή μόνο βραδιά του κυρίου Κώστα. Σόπα, ρε. Ελπίζω. Ειδικά στις ταράτσες. Ελπίζω να ακούει ο κύριος Κώστας και να δώσει πληρωμένη απάντηση. Είμαι λιπόθυμος, γύρνα και κοίτα δεξιά. Η Μαντό μετά το γάμο της κατεβαίνει τα σκαλιά. Δίκη γαλιά μου θυμίζει. Στην εκπομπή Splash, Χρήστο, τι κορίτσαρος είναι αυτός. Σαν και αυτήν είχα τι κορίτσαρος είναι αυτός. Δεν πειράζει. Τι ατελείωτα. Ατελείωτα πόδια. Πρέπει να φοράει παπούτσι 40-41. Να αγγίξει τέτοια γυναίκα στη ζωή σου. Κακομοίρη. Δόντια δε χαμόγελο. Φόρεμα στενό κολλητό σήμερα, κλαίω. Ναι. Κλαίω, ναι. Όχι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό απάνω, μόνο κάτω. Όμορφο λιτό. Που δυστυχώς κρύβει τις υπέροχες μας χάλες. Η άλλη δίπλα τι χρώμα είναι αυτό. Φτούφτου με τη ματιά σου. Φτούφτου με τη ματιά σου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το χρώμα. Η Μαριπόζα φοράει κάτι ανάμεσα. Σαν χαλασμένη μουστάρδα είναι. Σαν κομμένη μουστάρδα είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, άλλη, ανοίγουμε γραμμές και για Μαρία Νικολαίδου από τον Κορινό. Τα παπτσάκια είδες πόσο γνώστης της μουσικής είναι. Έχουμε απαντήσεις σωστές. Να βγάλουμε την απάντηση. Ναι. Διαβάζουμε όλες τις απαντήσεις γιατί κλείνει ο διαγωνισμός. Ο West Hamius απάντησε, καλημέρα δίδυμο, η άνοιξη είναι. Δεν είναι η άνοιξη. Δεν είναι η άνοιξη. Συνεχίζουμε πιο πάνω. Ο χειμώνας ρεγκασμάδες, λέει ο Θάνος από Κιανόλευκο Κολέγιο Ανατόλια. Πραγματικά ανατριχιάζω. Γιατί? Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε με το γάλα του Κάντο όπως η Βικτόρια, αλλά και με Μάριο Ασλαμά όταν έκανε επί δύο χρόνια μόνος του τα βράδια εκείνα τα εφιαλτικά. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο στο Μετρόπολη. Ένα Αριανό δεν είναι από τον Ανατολή που έστειλε. Τα πολύ πολύ ωραία βράδια. Ηρακλειδέας είναι αυτό. Ένα Αριανό, πώ το λέγανε. Κλασικό Ανατολή. Ηρακλειδέας και Ανατόλια. Αυτό το. Δεν είναι κάτω από τη Βικτόρια αυτό. Δεν σε έπρεπε εσένα ναι, μαζί. Εντάξει. Ήταν από τα βράδια. Ναι. Τα υπέροχα κοινά βράδια με τα πιο μεγάλα νούμερα στο 10-12. Σόπα. Που είναι η πιο δύσκολη ζώνη. Το 8-10 και το 10-12. Είναι οι πιο δύσκολες ραδιοφωνικά ζώνες στον πλανήτη Γη. Οι βραδινές εννοείς. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι απέναντί τους η τηλεόραση και η έξοδος και η διασκέδαση του κόσμου. Έτσι είναι. Δηλαδή, εγώ ραδιόφωνο 8 με 10 στη ζωή μου πρέπει να έχω ακούσει 3 ώρες, 5, όχι παραπάνω. Συνολικά. Θάνο, βαθιά υπόκληση, παλικάρι μου. Χαιρετισμού στον πατέρα σου, να είσαι καλά. Winter απαντάει ο Σημειοφορίδης. Έτσι, μπράβο. Ο Παντελής λέει: χειμώνας είναι η εποχή και μπαίνει στην κλήρωση. Η εποχή είναι ο χειμώνας, λέει ο Γαβρίλοβιτς Φίλιππος. Και ο Κυριάκος Βογιατζόπουλος απαντάει σωστά: Βιβάλντι, χειμώνας. Ποιος θα μας πει μια νούμεράρα. Λοιπόν, για να βγάλουμε το νούμερο, αφού πρώτα διαβάσουμε το μήνυμα του 164. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Θα μπορούσα την Πέμπτη να σας φέρω κάπου στην Καλαμαριά γλυκίσματα για την εκπομπή. Πρώτον, σε λατρεύω Παοκτσάκι μου, εσύ δεν είσαι. Αν είναι αυτός έτσι. Αν είσαι εσύ, τους είναι σύντος 164. Σε λατρεύω το ξέρεις, αν είσαι εσύ. Τώρα, και αν δεν είσαι, μεγάλη συγκίνηση και μόνο που το λες, φίλοι ή φίλε. Για τα γλυκίσματα, πού απευθύνεσαι, στον Παπαδόπουλα. Όχι, ρε, για την εκπομπή λέει. Στο πιο λάθος άτομο. Άντε ρε κακομύρι, άντε ρε κακομύρι, σου τρέξα τα σάλια, κολλάει εδώ πέρα από τα σάλια σου για τον Κορινό και τα τέτοια. Άντε. Πες, απάντησε του άνθρωπου. Τι να του πω του άνθρωπου, ντρέπομαι, ρε φίλε. Τώρα να βρεθούμε κάπου έξω να δώσω γλυκίσματα για την εκπομπή. Αν μπορείς, έρθει από εδώ πέρα και μην φέρει τίποτα. Ναι, 164. Χρεώνεσαι τζάμπα. Επικοινώνησε μαζί. Μπορεί να με λατρεύει, να με αγαπά. Εντάξει, το καταλαβαίνω, θε να φάει κάτι και ο κακομύρι εδώ πέρα δίπλα. Δεν αφήνει και τίποτα βασικά. Ωραία. Όταν έρχεται κάτι γλυκά εδώ πέρα η Αλμύρα. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι. 164. Μετά το πέρας της σημερινής εκπομπής, και επειδή σε πάω να πω ότι πέρας είναι το τέλος. Πέρας κλουμπ, λέει, κοροϊδό. Ναι. Μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής, επικοινώνησε με την εκπομπή. Ναι. Κάλεσε 2310-287-888. Μετά τις 12 και 5 για να σου απαντήσουμε. Χρήστο, ένα νούμερο από το 1 έως το 6 θέλουμε από σένα.
Το 5 μπορεί και να ακούσει κιόλα έξω. Το 5 είναι ο φίλο ο. Εδώ. Ο Γαβρίλοβιτς, ο Φίλιππος. Άντε, μπράβο. Ο 908, Φίλιππος Γαβρίλοβιτς, καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μπράβο. Πηγαίνουμε σε break με χαλί το κομμάτι με το οποίο θα μπούμε στην εκπομπή όταν επιστρέψουμε. Μαρία, πηγαίνει στο μαγαζί και λέει το ονοματεπώνυμό του. Τα ξέρει, θα του παίρνει η Μαριλής. Μην στεναχωριέσαι. Okay. Του παίρνει η Μαριλής. Ναι. Δώσε λίγο ρε Χρήστο, πάμε. Απ' την ποιότητα στο έκτρωμα. Μήνυμα, καλημερίζουμε όσους λατρεύουν punk και ska punk. Τεράστιοι interrupters και τεράστιο κομμάτι. Αυτή είναι η ξένη λοκομόντο. Πραγματικό κόλλημα, το Seize Kerosene. Με χαλί αυτό διαβάζω θεϊκό μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ, του Κουφό. Κουφό. Πώς καταφέρνεις μια άθλια εκπομπή που φέρνει μόνο λύπηση να την φτιάχνεις ποιοτική? Τα μούτρα σου για χειμώνα είναι βλάχο από τον τεπό. Για εκπομπή για λύπηση. Η Media Markt είναι κοντά μας μετά τις διακοπές. Έχεις μάθει να σου τα φέρνουν όλα στο πιάτο? Τότε η υπηρεσία laptop Ready for Use είναι για σένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις laptop από τη Media Markt και με πολύ μικρό κόστος θα σου εγκαταστήσουν μερικά από τα πιο διάσημα προγράμματα για να βλέπεις τις ταινίες σου, να τσεκάρεις τα mail σου ή να κάνεις βιντεοκλήσεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός ρε φίλε, Media Markt. Ωραία τα κατσορολικά που ακούμε. Σε σανσέρ παίζουνε, πού παίζουνε? Ωραία, ωραία ποιότητα. Το έχει βρει τρισάθλια πάλι ο Κιώστα, μας τρελάνει. Μια χαρά είναι ο Κιώστα. Είναι η μουζική που ακούγεται. Από πού είναι αυτή, από πού είναι αυτή η Μαρία? Εννοείται Αμερικάνη. Αμερικάνη, ναι. Είναι η λοκομόντο της Ουάσιγκτον. Τεράστιο κομμάτι. Να πούμε αντίο στον Γιαβορίδη τον Σπύρο. Goodbye. Αντίο, sorry, αντίο, ακούστηκε κάπως. Προσωρινό. Τον άνθρωπο, ναι. Λέμε, καθώς κλείνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, Γιαβορίδης Σπύρος ήταν κοντά μας. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Με σούπερ προσφορά, πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες. Προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη. Μόνο 120 ευρώ Γιαβορίδης Σπύρος στην κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Λοιπόν, συνοψίζω τους διαγωνισμούς. Μαργαριτόπουλος ασφάλειες, τρελή προσφορά. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Τρεις διπλές για αντιγόνη απόψε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ώρα 9 σε σκηνοθεσία του Βέλιμιρ Μπλάνιτς. Με αγάπη από Βοσνία Ερζεγοβίνη, η αρχαία ελληνική τραγωδία. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή ασφάλιση και τα δύο αποστολή στο 54526. Αύριο, λογικά, θα πέσει ξύλο εδώ με τα μηνύματα, καθώς θα δίνουμε προσκλήσεις για το δείπνο ηλιθίων. Δεν είναι σίγουρο, θα το ξέρουμε αύριο αυτό. Θα το ξέρω δηλαδή σήμερα το βράδυ. Okay. Δεν υποσχόμαστε, αλλά κατά 80% να είστε σε ετοιμότητα. Δείπνο ηλιθίων αύριο το βράδυ. Και να πω κάτι. Παπαδόπουλος παίζει, Παραστασάρα πυρός. Και Πυγμαλίδο Δακαρίδης, ναι. Παραστασάρα, το Μίζερι. Χρήστο, πολύ τρελή παράσταση. Με Ρένι Πιτακή, την οποία δεν περιμέναμε τώρα αυτό να τη δούμε, ότι η γυναίκα είναι θεά, δεν σχολιάζω. Και Λάζαρος Γεωργακόπουλος, υπέροχη παράσταση, θα παίζεται για ακόμη 4 βραδιές. Απόψε και άλλες 3. Το γνωστό. Είναι ουσιαστικά η ταινία, έτσι. Είναι βιβλίο του Stephen King, ναι. Το οποίο έγινε ταινία, ναι. Με την Kathy Bates, πήρε Όσκαρ για τον ρόλο αυτό. Και τον James Caan, ναι. Ανεβαίνει θεατρικά, έχει ανέβει και από άλλους Έλληνες ηθοποιούς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι είναι. Ερώτηση, η ταινία έχει σχέση με το βιβλίο, είναι ίδια ακριβώς? Ναι. Γιατί το ακροτήρι του φόβου, του τρόμου, ναι. Του φόβου, πως είναι, ναι. Η ταινία, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το βιβλίο. Γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο, έχω διαβάσει το βιβλίο και η ταινία απέχει. Πού το πας? Κανένα βιβλίο, ναι. Δεν μπορεί να μεταφερθεί στο κινηματογράφο όπως είναι το βιβλίο. Ναι. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Αλλάζει η υπόθεση? Όχι η υπόθεση, αλλά αλλάζουν πολλά περιστατικά σχέση με το βιβλίο. Καλά, αυτό λογικό. Ναι. Έτσι ναι, okay, εντάξει. Τώρα τι να σου πω. Αυτό είναι. Αυτό πατάει κανονικά το βιβλίο. Ναι. Η ταινία. Εντάξει, καλά, okay. Και είναι πολύ έξυπνα δοσμένο. Και ο Ντενίρο δίνει ριστάλ. Πολύ έξυπνη δοσμένο το βιβλίο
από τον Τάσο Τζαμαριά. Πολύ έξυπνα και πολύ λειτουργικό σκηνικό για να μπορεί να δουλευτεί όλο αυτό εδώ πέρα. Την ταινία την έχετε δει το Misery, φαντάζομαι, οι 7-8 στους 10. Σίγουρα. Μόνο το Mega Channel την έχει βάλει 359 φορές. Εγώ τύχει κάποιες φορές γύριζα Mega Channel, Misery, τσαπ, Misery. Όταν δεν έχει δει. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, αλλά να περιμένουν λίγο. Τώρα, μισό λεπτό να περιμένει ο φίλος. Λιγουλάκι. Θα πάμε στις γραμμές. Ελπίζουμε να βγει ο κύριος Κώστας μετά το προσβλητικό για αυτόν μήνυμα. Είχαμε δηλαδή από ένα παοκτσί προσβλητικό μήνυμα για οπαδό της ΑΕΚ και από μία οπαδό του Άρη, την Αθηνά, από το Κεντρικό Αγροελευθέριο, προσβλητικό μήνυμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Καθώς λέει, τι σχέση έχετε εσείς οι παοκτσίδες με Βιβάλντι. Από Σαλέα και Μάγκα, Βιβάλντι. Και γελάει η Αθηνά. Κάποιος ας της δώσει μία απάντηση. Injection Service είναι κοντά μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις back. Ένας όμως για να τον καθαρίσεις. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Κοντά μας και Διαμαντής Catering, έτσι, που γίνεται χαμός με ποιοτικότατες εκδηλώσεις. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης τα προσκαθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη, φωτισμό και δροσιά αν χρειαστεί. Διαμαντής Catering, 18 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με Διαμαντής Catering 2310 530 525. Λοιπόν, πάμε ρυθμικά, γκαζάτα, πάμε, καλημέρα. Όνομα και ομάδα να λέτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Παναγιώτη. Γεια σου φίλε. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος είμαι. Κωνσταντίνος, οπαδός του. Κωνσταντίνος. Του ΠΑΟΚ είμαι. Του ΠΑΟΚ. Πάμε Κωνσταντίνο. Ορίστε. Λοιπόν. Λίγο πιο δυνατά, Κωνσταντίνε. Λίγο πιο δυνατά και με ρυθμό. Πάμε. Δεν μ' ακούσει καθόλου. Δεν μ' ακούσει καθόλου. Σ' ακούω, πάμε. Επειδή σε παίρνω μάτια. Έλα ρε, εσύ. Κάνει και τίποτα, μια καλημέρα πήρα να πω, παιδιά. Α, καλημέρα. Ναι, ο Κωνσταντίνος από Αμερική με ρε. Από Γουιτζιτά Κάνσας. Ανάτος. Έλα ρε ψυχούλα μου Κωνσταντίνε. Δεν σε καταλάβαμε. Γι' αυτό έτσι η γραμμή ρε εσύ. Ρε φίλε. Είναι χάλασε από το Βιβάλντι που βάλαμε. Ναι. Τώρα στάδια, ναι. Ήθελα να πω Παναγιώτη. Ναι. Κανονικά με τον Ολυμπιακό, με τον Ντέρμπι έπρεπε να είμαστε 4 βαθμούς πάνω. Τώρα, ναι. Αλλά με τη διαιτησία ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς πάνω. Πρόλαβες τα ίδια, βέβαια. Και με την Τρίπολη κάτι τέτοια όργια έγιναν. Από ό,τι θυμάμαι. Όχι, στο Ολυμπιακό Τρίπολη δεν έγινε κάτι. Στο όχι, στο Ολυμπιακό Τρίπολη όχι. Δεν έγινε κάτι. Όχι. Έκοψα απλά κανένα 2 offside τη Τρίπολη που μπόρεσε να γίνουν γκολ. Εντάξει. Κάνα 2 offside. Το ένα offside. Καλά, εσύ με αστέρα Τρίπολη πήρε μαϊμού πεναλτάρα. Ναι, αλλά πρέπει να παίζει ο Τσόλα Τρίπολη με 10 πρέπει να του πει κόστο. Άρε, με συγχωρείς αυτό, επειδή το λέτε μαϊμού πέναλτ δεν υπάρχει. Ουρακοτάκος. Βαρκελόνα Λεγκανές 7-1. Ή το 6ο ή το 7ο γκολ. 8-1 τελικό. Ήταν ακριβώς σαν του ΠΑΟΚ. Και τι μου λέει αυτό. Τότε και εκείνο μαϊμού είναι. Τι μου το λε αυτό. Α, επιθέσει Βαρκελόνα. Όχι, ρε. Εντάξει. Μην είσαι τώρα. Υπάρχει επαφή και δεν μπορώ γιατί χρησιμοποιείται όλο αυτό το. Τη Τρίπολη το είναι υπάρχει και καλά. Κούμπη είναι πέναλτι. Δεν είναι μαϊμού πέναλτι. Ναι. Θα δούμε. Ωραία, ρε Κώστα, παλικάρι μου. Θα δούμε. Κάνσα, ωραία, καλά. Λίγο μετέφερε μα αμερικάνικο αέρα. Δεν θέλουμε θεσσαλονικιώτικο. Δηλαδή, εσύ είσαι τώρα Γουιτσιτά, σε ζηλεύω. Ξέρεις, δε... Α, μην ζηλεύει. Τι να ζηλεύει από εδώ, ρε. Για πε με γιατί. Τι να μην ζηλέψω, ρε Κώστα, πλάκα μου κάνει, ρε φίλε. Είσαι Κάνσας, είσαι Γουιτσιτά. Να ήμουν καμιά Νέα Υόρκη, να ήμουν καμιά Νέα Υόρκη, να σε έλεγα να ζηλέψω. Βρε και εκεί δουλεύω. Και εκεί ζηλεύω. Στη Λαμία της Αμερικής. Και εκεί ζηλεύω. Και εκεί ζηλεύω. Στον κορινό της Αμερικής. Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά σε όλο το Κάνσας. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενος, ναι. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε. Γεια σου, έτσι. Λοιπόν, καλά το είπε, Παπαδόπουλα. Λαμία της Αμερικής. Πολύ καλά το είπε. Α, για το μέρος που ζει. Μάρι, που ζηλεύει να είσαι εκεί. Για πάνε εκεί να σε δώσει πόσο καιρό θα έρθει. Οχ, τι σου λέει. Εκεί. Εκεί και αν βρω δουλειά. Εκεί που είναι ο φίλος. Εκεί που είναι ο φίλος θα το ζηλεύει. Στο Κάνσας. Πάνε εκεί. Ναι. Πάνε εκεί που είναι στο χωριό που είναι. Ναι. Έτσι, στην Κωμόπολη που είναι, για να δώσετε πόσο καιρό θα γυρίσει. Πρώτον, δεν είναι Κωμόπολη, Γουιτσιτά είναι πρωτεύουσα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Γουιτσιτά τη Θεσσαλονίκη την κατουράει. Κανονικά την κατουράει. Γι' αυτό. Μόνο τα δάκρυά του δεν βγήκαν από το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου. Τενιάρα το ακροτήρι του φόβου. Τενιάρα. Έτσι. Ρόμπερτ Ντενίρο σε μαγνήτησε. Και το Μίζερ είναι αρκετά κοντά στο βιβλίο. Αρκετά κοντά, βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει στην οθόνη βιβλίο τη Στέφανη. Μπράβο. Βιβλίο στην οθόνη, όσο καλά και να μεταφερθεί, σίγουρα θα χάνει. Το βιβλίο είναι το βιβλίο. Ελάχιστες οι μεταφορές που
που πραγματικά λες ότι... Πώς λέγεται Χρήστο η πιτσιρίκα που παίζει στο, στο ακροτήριο του φόβου, η κόρη του Νικ Νόλτε, η πιτσιρίκα, που έχει και το συγκρότημα, ρε, εσύ, η αλητεία, έχει έρθει και εδώ. Τζουλιέτ Λιούις, ναι. Βάλε λίγο Τζουλιέτ Λιούις, ρε φίλε, ένα κομμάτι, ό,τι θες. Βρες, Τζουλιέτ Λιούις. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τώρα Μαρίε, ναι. Αυτό φίλε με το Λαστέρα Τρίπολης μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ορίστε. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει καμιά 15-20 στηρίγματα κατά του, εσύ θα θυμάσαι τον Αστέρα Τρίπολη στο πέναλτι. Αυτό το συμφέρει. Θα θυμάμαι τα 15 κατά και τα 2 ή 1 υπέρ. Γιατί δεν σε ακούνε για τα κατά, τα θυμάσαι του ΠΑΟΚ τα κατά, μπορεί να τα πει. Τα ξεχνάει αυτά. Ποια είναι τα κατά. Τα κατά. Ναι. Δύο αποβολές τον Αστέρα Τρίπολη. Άστο. Ένα πέναλτι που το πήρε, κέρδισε, πήρε 3 βαθμούς τώρα το θεωρητικό με την αποβολή. Α, περίμενε, αν είναι δεύτερη κίτρινη στο παιδί τώρα που τραβάει, περίμενε, κάνει, έχει παφθεί. Τα δύο ψάρια στο Πανιόνιο τα θυμάσαι. Να σου πω κάτι. Έδωσε... Να σου πω κάτι, άκου, άκου τώρα, άκου τώρα. Αν ήταν Έλληνας διαιτητής προχθές, θα ζητούσες δύο αποβολές. Χίλια μπράβο στο Φιλανδό. Νταλή, αν ήταν Έλληνας διαιτητής, σήμερα θα μου έλεγες δεν έκανε, δεν έδωσε στην ΑΕΚ δύο αποβολές. Εντάξει. Ευτυχώς ήταν Φιλανδός. Δεν σε είπα χθες για δύο αποβολές. Με Έλληνα θα το έλεγες όμως. Τα αριστικά. Κάθε μισό λεπτό η Τούμπα προχθές. Ας κάνει αυτή τη διαιτησία Έλληνας Φιλανδός του Φιλανδού και τα λέμε. Δεν μπορεί να την κάνει. Δεν μπορεί να την κάνει γιατί θα παίξει έδρα. Δεν μπορεί να την κάνει. Ο Φιλανδός δεν θα βγάλει ποτέ από το μυαλό του. Δεν θα κυρώσει γκολ από το μυαλό του. Ο Φιλανδός προχθές κατάλαβε τι δεν σου έδωσε. Ούτε μισό φάουλ έδρα, το κατάλαβες. Σε τιμά αυτό που λέω. Κατάλαβες τι δεν σου έδωσε. Ρε παιδί ούτε... μου, καλά έκανε και δεν μου τα έδωσε. Ακόμη και ο Ισπανός λέω... με την Τζέλσι, ναι, σε ευνόησε. Ναι. Σου έδωσε δύο φάουλ υπέρ τα οποία δεν είναι με τίποτα. Ο επόπτης ο Φιλανδός θα έδινε offside 5 μέτρα, καλυπτόμενο παίκτη. Προφανώς όχι. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Όχι. Αυτό είναι το εύκολο. Αυτό είναι το εύκολο που βάζεις. Το ψαγμένο είναι το άλλο που σου λέω εγώ. Ρε παλικάρι μου, Ηρακλής Μπαρτσελόνα να παίξει. Ο Ηρακλής θα πάρει φάουλ έδρας. Το καταλάβεις σου λέω. Ο Φιλανδός θα έδινε το πέναλτι του Τζαμπά, φίλε, με τον Όφη. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να... Εκεί η μπάλα έφτασε στην Ιρία Πέρτα. Για όλα έχουν μια απάντηση. Περίμενε. Με δικαιολογείς. Με δικαιώνεις. Με δικαιώνεις. Βλέπεις. Παίζει έδρα. Με δικαιώνεις. Έδρα. Όφη πάω, παίζει έδρα, βέβαια. Έδρα να στηρίξεις ένα-δυο στηρίγματα, να μην τα δώσεις και την κάρτα, ναι. Να μην δίνεις πέναλτι, δεν είναι έδρα, φίλα. Ωραία το θέτει. Παίζει έδρα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ ακυρώνει τον κόλ, παίζει έδρα. Χθες που ακυρώθηκε τον κόλ του Πανιόνιου, δεν παίζει όμως έδρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ δίνει το πέναλτι και δεν παίζει έδρα εκεί πέρα. Και αδίκησε τον Αστέρα. Δεν θα βγάλει ακριβώ. Άντε κάτε καμιά δουλειά εδώ πέρα. Έγινε Νταλή, καλημέρα. Έγινε, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Πιο δυνατά, δυνατά λίγο, δυνατά. Ο Θουβού, πάνω στο Θουβού. Ο παδό του πάνω. Ναι, πάνω από την καρδιά. Ναι, ναι. Ο παδό του Πάου και. Και τη. Αίτητη που θα βάλει φέτο το πρωτάθλημα. Αίτητη. Και ο Πάου και η Λίβερπουλ. Ναι, ωραία, καλά, εντάξει. Είναι κρίμα γιατί οι άλλοι είναι τρει βαθμού πάνω των ζώνων του υποβιβασμού και δεν ξέρουν που παίζουν το Σαββατάκι. Τα ναρκωτικά πάνε και έρχονται που φαίνεται. Πάμε. Μην το κολλά. Είναι μια σελίδα εδώ στο Facebook, γι' αυτό πήρε να σα πω, οι υποστηρικτέ του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπω λέγεται, και κάνουν ένα poll, μια ψηφοφορία. Ψηφίστε, λέει, τον. Προτιμότερο λέει τους δύο καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν περάσει στην Premier League. Περίμενε, φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου Έλληνες στην Ελλάδα. Ναι. Και μιλάει λογικά για τα τελευταία 25 χρόνια. Λογικά από αυτά που έχει να λέει Premiership, ναι, Premiership μόνο. Ποιους βγάλανε, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Κεντρικούς στόπερ. Τον δικαιολογώ τον ένα. Πες μου εθνικότητες, πες μου εθνικότητες. Όχι, όχι. Καναφέρει θα βγάλανε. Έχει κεντρικούς αμυντικούς γενικά. Έχει και τον Τεσσαγή, έχει διάφορους. Ναι, πες μου αυτούς που βγάλανε. Ποιοι είναι, δεν έχω πρόβλημα να διακουίζει. Ο ένας είναι ο Φέρντιναντ, που λογικό εντάξει, πολύ παικταράς. Και εγώ αυτό θα λέω. Και τον δεύτερο ποιον βγάλανε ρε παιδιά, τον Βίντιτς. Γελάει ο κόσμος και μέσα υπάρχουν Τόνι Άνταμς, Σολ Κάμπελ, άκουσε λίγο ονόματα. Ναι. Ο Στάμ, ας πούμε, ο Στίβ Μπρους, ο Κάραχερ, ο Γκάρι Πάλιστερ, ο Σάμ, εντάξει, Σάμι Χίπ, εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Σάμι Χίπ, ναι. Ο Σάουθγκέιτ, ο Ζαγέλκα, έχει διάφορους βολούς και βγάλαν τον Βίντιτς. Τζον Τέρι. Ο Τζον Τέρι εννοείται, ο Τζον Τέρι είναι τρίτος. Ας πούμε, ο Τόνι Άνταμς έχει 26 ψήφους. Και βγάλανε Μάνια Βίντιτς. Θα σου πω τι γίνεται. Και τον φέρει να δικαιολογώ, ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Οκ, αλλά Βίντιτς τώρα μάλλον. Βίντιτς είναι 130 ψήφους, δηλαδή. Ναι. Εκεί πάει το ποδοσφαίρο, παιδιά. Εκεί. Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ ψηφίζουν πολύ οπαδικά και ψηφίζουν πολλά νέα παιδιά.
ψηφίζουν πολλά νέα παιδιά. Πες αυτό με τον Καντώνα. Δηλαδή, για να μην κουράζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Πριν περίπου 10 χρόνια, 12, 13. Για την United θα πεις. Ναι, έγινε ψηφοφορία για την κορυφαία, για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της United από τη μέρα που ιδρύθηκε. Και βγήκε ο Καντονά. Δηλαδή, ζητάς τις διευθύνσεις όλων αυτών και πας και τους εκτελείς. Ναι, τι, ο Λό, ο Τσάλτον, ο Μπέστ, αυτοί δηλαδή, δεν τίποτα. Δηλαδή, αγνόησαν Τζορτζ Μπέστ, Μπόμπι Τσάλτον, Ντένις Λόου, την Ιερή Τριάδα, Μπράνιαν Ρόμπσον, ας πούμε και βγάλανε ναι, αυτόν. Ναι. Εδώ, μέχρι και Πολ Σκόλτς, εγώ θα σου πω. Πολ Σκόλτς, σαφέστατα, δεν σχολιάζω καν. Να πω και κάτι άλλο, φαντάζομαι ότι τα πρώτα σχόλια μου λένε... Ο οποίος Πολ Σκόλτς έπαιξε με την ομάδα του γιού του. Πριν, ναι, πριν 20 μέρες. Τοπικό νομίζω. Ναι, στο τοπικό, ναι, με την ομάδα του γιού του. Έπαιξε 68 λεπτά, 70, ναι. Φαντάσου ότι το πρώτο σχόλιο δηλαδή το πιο περίεργο είναι ότι παίκτες όπως ο Κάμπελ και ο Στάμ και ο Τσαγί έχουν λίγο τσίγους και ο Πέρι και αυτά. Και γράφει ένα παλικάρι από κάτω, εγώ λέω δεν τους πρόλαβα αυτούς. Πούμε τον Κάμπελ και τον Άνταμ και όλα αυτά. Τεράστιος, τεράστιος Σολ Κάμπελ. Τεράστιος Σολ Κάμπελ. Ο Τσαγί ήταν και χθες σε μια τέτοια της UEFA, στην ΕΡΤ είχε. Είναι συγκλονιστικός ο Κάμπελ όταν η Arsenal μένει με 10 παίκτες εναντίον των τρισάθλιων στο τελικό το 2006. Έτσι, με την Μπαρτσελόνα. Στο με Παρίσι. Με τη Σιχαμελώνα. Που βάζει και τον γκολ, βάζει και τον γκολ και είναι συγκλονιστικός. Ειδικά τελευταίο τέταρτο παίζει σε 6 θέσεις. Κλαίω. Είμαι στο σπίτι, στο πάτωμα κάτω και κλαίω. Για τον απαταιώνα τον Γερμανό, τον διαιτητή. Εκείνο τον. Γουστάρο και τον Τόνι Άνταμς. Γουστάρο και τον Τόνι Άνταμς, φοβερός αλήθεια. Ωραίος Τόνι. Ωραίος. Κάποιος σου φάρει με κεφάλι ο Κάμπελ. Αλκοολικός, φυλακόβιος. Αλκοολικός, φυλακόβιος. Ποιο με πέπαλε. Σολ Κάμπελ. Με 10 είχε μείνει. Είναι αποβολή. Ναι, ναι, με 10. Βέβαια. Ναι. Η αποβολή. Ναι, η Arsenal. Χάνει πέναλτι, κάτι είχε γίνει. Με 10 η Arsenal. Ναι, η Arsenal με 10. Ναι. Και είναι τελευταίο τέταρτο, ο Σολ Κάμπελ δεν παίζει μόνο τερματοφύλακας. Εκεί βάζει γκολ ο Μάρκης νομίζω, είναι στην κλειστή γωνία. Ο τελικός ο οποίος αν τον έπαιρνε η Arsenal θα άλλαζε... Ο Μπελέτη, ναι. Να το πούμε αυτό. Ναι. Αν τον έπαιρνε αυτόν τον τελικό η Arsenal θα άλλαζε όλο το ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Αυτό. Δεν θα υπήρχε η Μπαρτσελόνα σήμερα η μέρα. Μα, μπράβο! Από τον τελικό... Όχι, είναι κλειδί. Καλή. Παναγιώτη είναι κλειδί. Είναι κλειδί. Χτίζεται όλη η απάτη. Εντάξει. Ωραία, ρε. Ωραία, Θουβού. Σε συγκίνησα με Βιβάλντι, φαντάζομαι, γι' αυτό πήρε. Αυτό ήταν ο βασικό λόγο. Πάρα πολύ. Επόμενη γραμμή, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Σλαμά. Μην καλείτε άλλοι για αυτό το μισάωρο. Μην καλείτε. Ναι, πάμε. Έλα, Σλαμά. Φωτιάζει από όλο Πόντου και Λίβερπουλ. Κλαίω, δεν το πιστεύω. Μιχάλης Φωτιάδης, ο θρύλος της Μαρμίτας από το Τριάδι. Ο παδός του Απόλλωνα. Ο Μαϊμού Φωτιάδης, όχι ο γαλλικός της Λίβερπουλ, ναι. Ο παδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Απόλλωνα Πόντου. Πάμε. Είδε. Αγόρι μου, τι κάνεις, Ασόνα. Είμαι εδώ με καλαμαριωτάκι Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Σ' άκουγα και χθες, αλλά δεν μπόρεσα γιατί πήγαινα καθοδό για τον Γουστάσι να κύκλωση. Εχθές κάναμε πολύ λαϊκό δικαστήριο. Ναι, εχθές κάτι... τον αγόγιασα κιόλας, το Ραφτόπουλο, είχαμε γέλια, άμα θα μπεις στο YouTube μέσα, θα δεις τώρα δαχτυλίδια, ιστορίες, ναι. Μιχάλη, εσύ ψάχνεις γυναίκα με συνοικές, ή όχι. Θα σου πω και κάτι άλλο, άκουσες τις κουδούνες, την Κυριακή. Ναι. Τις άκουσα που έβαλες κουδούνες, ναι. Δεν σε ακούω τώρα γιατί έχει κάτι παράσταση. Τέλος πάντων, ναι. Καλημερίζω και τα λέμε. Να είσαι καλά, καλημέρα Φωτιάδη. Καλημέρα. Μεγάλη μορφή. Λατρεμένος. Τεράστιος. Λατρεμένος. Συνήκηση. Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Για να είμαστε άνετοι, μένουν 28 λεπτά για να διεκδικήσεις μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. Μαργαριτόπουλος, που συμπεριλαμβάνει καλύψεις θράψης κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Κοντά μας φυσικά και τρεις διπλές προσλησούς για την Αντιγόνη από Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μια ιδιαίτερη Αντιγόνη με ελληνικούς υπέρτιτλους. Οκ. Okay. Δεν έχει σχολιάσει κανείς την ενέργεια του Χωσέ Άνσελ Κρέσπο να πάρει μαζί του το περίπου 45 ημερών κοριτσάκι του, το μωράκι, το οποίο ζυγίζει περίπου 35 γραμμάρια. Βάπτισμα πυρός. Λοιπόν, η φίλη μου από το Αγρίνιο, η παιδοψυχολόγος, ναι, χαρακτήρισε την ενέργειά του, ό,τι πιο ανεύθυνο έχω δει σε πατέρα. Άντε, τρελό για τρέσα. Για τέτοια ηλικία μωρού. Άντε, τώρα. Ό,τι πιο ανεύθυνο έχω δει. Σκιά της Καρολάη. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της. Το γρίνιο. Είναι απαράδεκτο. Γιατί το μωράκι κινδυνεύει από χίλιες δυο πλευρές. Χωσέ Άνσελ Κρέσπο, σε έχω υμνήσει. Μου είσαι συμπαθέστατος. Μου. Φέτος είσαι καταπληκτικός. Έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ στο θέμα ταχύτητας.
Έχεις κάνει σωτήρια σπριντ τα οποία σώσαν τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και σε μάτς όπως την Μπενφίκα, από την οποία γνώρισε τη βαριά ήττα, ίσως συγκλονιστικός. Τα μάτια του γυαλίζουν σε σχέση με του Πίρλο. Ναι. Αυτό με το μωράκι είναι πραγματικά αδιανόητο. Παιδί μας είναι ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Είναι ύμνος στην ανευθυνότητα. Χωσέ Άνσελ Κρέσπο. Δεν έχει δουλειά γιατρός. Σου δίνει και βυγής. Καλημέρα στις πιο ιστορικές μορφές του πρωινού ραδιοφώνου. Μου λείψατε, λέει το Λαμόγιο. Και μόνο που βλέπεις Λαμόγιο, καταλαβαίνεις. Παρατσούκλι Λαμόγιο, είναι ο παδός του ΠΑΟ. Θυμάστε την ιστορία. Το καλημερίζουμε. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, με χαλή Τζουλιέτ Λιούις. Πάμε στη Media Mart και στο break. Δώσε λίγο, Χρήστο. Η πιτσιρίκα από το ακροτήρι του τρόμου, έτσι. Ναι. Αλητεία. Η οποία είχε έρθει και στην πόλη μας και είχε πέσει ξύλο στην αποθήκη του Μήλου. Με τρελό sold out. Λοιπόν, η Media Mart. Μετά τις διακοπές έχεις μάθει να σου τα φέρουν όλα στο πιάτο. Τότε η υπηρεσία laptop Ready for Use είναι για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις laptop από τη Media Mart και με πολύ μικρό κόστος θα σου εγκαταστήσουν μερικά από τα πιο διάσημα προγράμματα για να βλέπεις τις ταινίες σου, να τσεκάρεις τα mail σου ή να κάνεις βιντεοκλήσεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Mart και φυσικά ανοιχτές γραμμές μόλις επιστρέψουμε από το break. Ποιος κόκοτας και χαζά, φίλε, ανατριχιάζω, το έχω ακούσει 48 φορές. Το κομμάτι του Πυθαγόρα δεν είναι. Ναι, του Πυθαγόρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το κομμάτι το οποίο στην ουσία έκανε γνωστό στην πόλη αυτή η εκπομπή, έτσι, το γέμου σε μια άλλη εκδοχή, συντεράστια εκδοχή των υπέροχων Scars on Broadway, της μπαντάρας του Νταρόν Μαλακιάν. Ναι. Πρώην System of a Down. Έτσι, και τώρα οι System εδώ υπάρχουν ακόμη, κάτι περίεργα τέλος πάντων, ή τους διέλυσε, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλδάρας. Απόστολος. Η στίχη Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Το γέμο, έτσι, το γνωστό γέμο. Πάρτε μία. Και είναι, σου λέω, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ρε φίλε. Σου το είχα στείλει και όλα συγκεκριμένα στο 1 και 12, στο 1 και 16 εκεί πέρα, ναι. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Βέβαια. Δεν πάρτε υπάρχει. Λίγο μία γεύση. Πραγματικά ανησυχώ, βάζουμε θέματα. Τίποτε. Ξέρω ότι οι νομοποιερίας μας ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι. Εκατομμύρια άνθρωποι. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Αμα αυτή την κοπέλα, κάποιος θέλει να σχολιάσει κάτι, Μαρία την Νικολαίδου, που γεννήθηκε στην Κατερίνη και ζει στο όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που λέγεται Κορινός. Τέλος που την έβαλε το 3-page girl, το της Εσπρέσο. Δηλαδή, πραγματικά απορώ. Δεύτερη ώρα εκπομπής και φυσικά είναι κοντά μας το βασίλειο των Μπέργκερ. Στην Καλαμαριά και όχι μόνο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, το Burglar που έχει το μότο Come and Get It. Από τον γνωστό Bob τον κλέφτη, ο οποίος προσπαθεί να κλέψει συνταγή από το Burglar. Μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της Καλαμαριάς, περίπου 7 μέτρα από το πρώην Δημοτικό Μέγαρο Καλαμαριάς, νυν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Για παραγγελίες από το Burglar σημειώστε τηλεφωνάκι 2314 007-722. 2314-007-722 για διανομή στην ευρύτερη περιοχή. Νέα παραλία, παλιά παραλία, Καραμπουρνάκι, Ντεπό, Κηφισιά, Βυζάντιο, Καλαμαριά, Αρετσού, Αηγιάννη, μεγάλη χάρη του, Νέα Κρίνη. Για σήμερα προτείνω, θα πω μια σαλατούλα σήμερα, την υπέροχη coleslaw με κόκκινο λάχανο, άσπρο λάχανο, καρότο και coleslaw dressing. Είναι πραγματικά όνειρο με η coleslaw με μόλις 3 ευρώ από το Burglar. Τώρα πριν 2 δευτερόλεπτα μοιάζει Ταραντίνο. Γραμμές ανοιχτές, Μαργαριτόπουλος ασφάλειες, μία ασφάλεια κούτρα για 6 μήνες που συμπεριλαμβάνει καλύψη αποθράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Θα βγάλουμε έναν νικητή. Σχετικά μικρή συμμετοχή σήμερα για τις ασφάλειες. Μάλλον δεν πιάνετε καλά την αξία του δώρου, έτσι. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Πάει. Ναι, καλημέρα. Πάει το γεμ. Ναι, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ζάχος, ναι. Σιδεράς. Είμαι ο Σιδεράς, πάω από Νάουτσα. Α, γεια σου, ρε Ζάχο, παιχτάρα.
Που πέρυσι καμιά φορά στο Ζαγόρα. Καλά, Ζάχο, καλά, μια χαρά. Μπράβο, χαίρομαι, αδερφέ. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα και έτσι στα γρήγορα, αν και έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, μορφή είσαι, ρε, μορφή. Θέλω να πω κάτι για τον γενέστατο κύριο Κώστα, ναι, από την Κατερίνη, τον οπαδό της ΑΕΚ. Ναι. Είχα πάρει πέρυσι τηλέφωνο όταν είχε έρθει ο Μυραλάς στον, ναι, Ολυμπιακό και είπα, αν το θυμάσαι καλά, ότι αν σκοράρει ο Μυραλάς πλην από πέναλτι, ναι, εγώ να χάσω ό,τι στοίχημα θέλετε. Ναι. Όπως επίσης και ο Βιερίνια. Ναι. Σωστό. Και δικαιώθηκες. Δικαιώθηκες, ναι. Ο Βιερίνια σκοράρισε με φάουλ στον τελικό. Ναι. Ναι, αλλά ήταν κύπελο, δεν ήταν πρωτάθλημα. Τι άτιμος είσαι. Σωστό. Πονηρό σιδερά. Αλλά πουλάει η εκδούλευση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άντε, ρε κακομοίρη, συνέχισε Ζάχο. Μέγα λαϊκιστή. Και βγήκε μετά από μένα ο κύριος Κώστας και είπε, όσον αφορά τον προηγούμενο, με ειρωνικό ύφος. Για εσένα δηλαδή. Για μένα δηλαδή. Έκανε ένα ύμνο στο Μυραλά ο κύριος Κώστας και είπε ότι έχει παίξει εκεί, εκεί. Και να μην συγκρίνεται με το Βιερίνια κτλ. Και τώρα για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά βγήκε λαθασμένος. Πολύ πιθανόν λόγω ηλικίας, τέλος πάντων τα ποδοσφαιρικά του, να το πω, ανανακλαστικά είναι λίγο πεσμένα. Και αισθητήρια. Και αισθητήρια. Όχι, παραμένει πολύ, ναι, πολύ καλό. Πάντων, απλά, ναι, τα αισθητήρια είναι λίγο πεσμένα. Ναι. Λόγω ηλικίας τον καταλαβαίνω. Ναι. Και καταλαβαίνω και για ποιο λόγο δεν βγαίνει αυτή τη βδομάδα και τι να πει. Τι να, ναι, όταν η ομάδα του ήρθε. Ναι. Με κατεβασμένα τα χέρια και έχασε την ουσία. Όχι ακριβώς κατεβασμένα. Και όσον αφορά, όσον αφορά τον προηγούμενο παδό που σχολίασε τον κύριο Κώστα, το σχόλιο του θα το κατακρίνω ήταν αρνητικό, δεν ήταν θετικό. Ναι. Θα μπορούσε να τον αποκαλέσει διαφορετικά. Ναι. Όχι με τον τρόπο που τον αποκάλεσε. Σωστό. Είναι πολύ λαθασμένη η κίνησή του. Σωστό. Σας ακούω καθημερινά. Να προστατέψει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της στο, ναι, παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Ωραία. Είμαι βασικά μένος αγγελοχώρη Ναούσης. Ναι. Έχω την τύχη, έχω την τύχη να το πω, ναι, να είμαι γειτονιά με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Έχω την τύχη, ρε παιδί μου, να είμαι γειτονιά με τον κύριο Καρυπίδη. Το αγγελοχώρη είναι χωριό, έτσι, όχι περιοχή συνοικία της Ναούσης. Χωριό. Είναι ένα χωριό, βέβαια, 4-5 χιλιάδων κατοίκων, πολύ μεγάλο χωριό. Έχει τόσο. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξέρω, τι να πω τώρα, τα φιλοολυμπιακά του αισθήματα τα ξέρουμε. Καλά, τώρα αυτό, εντάξει, ρε, μην το κάνεις τώρα, εντάξει. Και ο Βρίζας Ολυμπιακός είναι, αλλά υπηρέτησε πιστά τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Να προστατεύσει. Ναι, επειδή περιμένουν και άλλοι δύο, Ζάχο, ναι. Αποκτήτω από τραυματισμό. Α, σωστό, σωστό. Κάντο ένα σύνα άρχοντας. Ας βάλει τη δεύτερη ομάδα να παίξει. Δεν είναι καλή ομάδα που πρέπει να τον κοιτάμε τον Άρη. Ας βάλει τη δεύτερη ομάδα. Η ομάδα που θα παίξει με τον Ολυμπιακό να είναι ξεκουραστή και όχι τραυματισμένη. Να κατεβεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή με τα δεύτερα στο μάτς με τον Άρη. Κουρασμένη θα είναι και η ΑΕΚ για το μάτς στην Κρήτη. Δεν παίζει κύπελο. Τα αντανακλαστικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα θέλουμε πιο γρήγορα. Έτσι, δεν μπορεί εμείς οι οπαδοί τώρα να βγάζουμε, ωραία, πάντα το φίδι από την τρύπα. Έτσι, μπράβο Ζάχο, πολύ ωραία παρουσία. Πολύ ωραία παρουσία, ωραία, Ζάχο. Να βγαίνεις πιο συχνά, δεν σε ξεχνάμε. Να σε καλά, καλή πολύ συνέχεια, καλά. Ο άλλος λέει κάτι δοχή. Κρυφά ο σιδεράς. Επόμενη γραμμή, τρεις περιμένουν. Τρεις περιμένουν, να είστε περιεκτικοί και με ρυθμό. Καλημέρα. Ρε την ξεκουράζεται. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Ρωμανίστας είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Ρωμανίστα, από την Δυτική Αττική. Καλημέρα, παλικάρι μου. Πάμε. Καλό χειμώνα καταρχήν. Καλό χειμώνα, Μάριε. Καλό χειμώνα, αγόρι μου. Τίλο Ζάνι Τικοζάνι. Τίλο Ζάνι Τικοζάνι. Με ψυχοπλακώνεις, ναι. Με ψυχοπλακώνεις. Το διαβάσαμε. Υποκλίνομαι σε μέγιστο Παπαδόπουλα. Σε μένα. Που μπήκε με Βιβάλτι και χειμώνα, τέσσερις εποχές. Εντάξει. Αφού είμαι μαγικός, ρε. Μα ψάρωσε. Αν ήμουν γυναίκα, θα πήγαινα μόνο με μένα. Ναι. Σε σόκαρα. Πραγματικά λιώνω όταν διακόψεις το Μάριο και του λες άντερ κακομύρι με το τρόπο που το λες. Ναι, είμαι ωραίος. Παλικά. Και το άλλο το κυριούλι μου αρέσει ιδιαίτερα. Κυριούλιζε. Δεν τα αγαπάω. Ρε, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, κάτι στα γρήγορα θα το υποθετηθώ μόνο, δεν θέλω να το ανοίξω. Ναι. Επειδή το είπες πριν για την Μπαρτσελόνα. Ναι. Η Μπαρτσελόνα εκείνης εποχής του Ράικα δεν έχει καμία σχέση με την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Προφανώς και η Μπαρτσελόνα του Ράιχαρτ είχε το πολύ 2-3 παίκτες ατμασία της ακαδημίας. Η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα είχε 8-9 παίκτες. Ναι. Μιλάς τελικό τώρα, μιλάμε για τελικό του 6, έτσι. Μιλάμε τελικό του 6. Ναι, εννοείται. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Η βραδιά είναι το turning point στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Ναι, γιατί όμως. Υπάρχουν βραδιές,
Γιατί εκεί με την απόφαση που δίνει ο διαιτής που αποβάλλει τον, τον κίπερ της Arsenal, την αποβολή και κάρτα και πέναλτι, είναι τελείως, της ανοίγει την πόρτα. Καλά, εντάξει. Αλλά μετά τον γκολ η αντίδραση της Arsenal ήταν ύπαρκτη. Δηλαδή έχουμε δει και άλλες φορές ομάδες που έχουν καλύτερα τα ανακλαστικά. Περίμενε, εντάξει, ναι. Κάτσε, δηλαδή, είναι τελικός με κίνητη Παρσελό. Λίβερπουλ, τώρα θα γίνεις μπαρούτη, τι να του και Λίβερπουλ, ρε Σιμάριε. Σε ποιο, για ποιο. Τι να, για το τελικό του 5. Με την Μίλαν, λες. Που έχανε 3-0. Εκεί δηλαδή, δεν υπάρχει διαιτησία, αγόρι μου. Εκεί ο Γερμανός σου στέλνει μήνυμα. Σου λέει απόψε, είναι Μπαρσελόνα. Περίμενε, και είναι μια χαρά η Arsenal και ευκαιρία χάνει. Με 10 παίκτες. Ναι, μια χαρά είναι, αλλά τι δεν να έχει κάνει, περίμενε. Μετά. Απλά περιμένει να χάσει. Καλά, τι να κάτσει, περίμενε, τι να κάνει. Εσύ, το πάει το μάτσο, μπορεί να το πάει πιο πίσω για να το πάει η παράταση. Κάτσε, το μάτσο στο 90 λεπτό παίρνει η Μπαρσελόνα στην παράταση. Στο 90 λεπτό. Στο 90 λεπτό. Ναι, ναι. Ωραία, 90 λεπτό με τον Μπελέτη. Με τον Μπελέτη, ναι. Τον Απατεώνα, ναι. Ωραία, εντάξει, τραγικό ποδοσφαιριστή. Ούτε στον Ηρακλή τον ήθελα. Μπελέτη το. Δηλαδή, τι να κάνει, περίμενε. Βάζει το παλικαρίσιο τον γκολ. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Σε ένα τελικό Champions League περιμένει να έχει καλύτερη αντίδραση. Τέλος πάντων. Εντάξει, υπάρχει όμως απόφαση διαιτητική, μήνυμα σε τελικό. Οκ. Okay. Πέρα το ότι μένει με 10 παίκτες, είναι το πώς έρχεται και τι μήνυμα σου στέλνει. Και αύριο θα βάλουμε περιζάκι για Μπαρτσελόνα σήμερα. Έχει ευνοηθεί η Μπαρτσελόνα, έχει και αδικηθεί κιόλας. Αν θυμάσαι με την Ατλέτικο ή το 14-16, δεν θυμάμαι ακριβώς, που έχει πάρει πέναλτι έξω του περιοχή Ατλέτικο. Καλά, κοίταξε, Ρωμανίστα. Συμβαίνουν αυτά. Από το 6 μέχρι σήμερα τις έχουν συμβεί όλα πρίμα. Άστο. Όλα παρασκηνιακά. Εδώ αποβάλλει τον τέτοιο σε ένα Μπαρσελόνα Άρσεναλ στο Καμπ Νου που φεύγει μπάλα, ρε παιδί μου, και δεν ακούει το σφύριγμα. Δεν ακούει. Ποιος ήταν, ο Φάμπρεγκας ήταν, ποιος ήταν. Όχι ο Φάμπρεγκας, ο Πέστον. Ο Φαμπέρσι. Ο Φαμπέρσι. Ναι. Δεν υπάρχει εκείνη η αποβολή. Να σου πω και την αλήθεια, εγώ στο κάτω-κάτω πιστεύω ότι το άξιζε περισσότερο η Μπαρσελόνα, γιατί είχε κάνει μια προσπάθεια και την προηγούμενη χρονιά. Γιατί ο Ροναλντίνο εκείνη την εποχή, φίλε, ήταν άπιαστος. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Πες μου τώρα, δηλαδή, αν που παίζει τον Ροναλντίνο. Ούτε ο Μέση δεν κάνει αυτά που έκανε ο Ροναλντίνο. Μπορεί να έχει καλύτερους αριθμούς ο Μέση. Μαγικά πράγματα, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά αυτά που έκανε ο Ροναλντίνο, φίλε, δεν τα έχει κάνει κανένα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο πως χτίστηκε όμως από την UEFA και από ένα ολόκληρο σύστημα χορηγών και διαφημίσεων η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει τώρα αυτό με μεγάλη ανάγκη. Όχι μόνο η Μπαρτσελόνα, γενικότερα. Γενικότερα το νέο το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Μία ομάδα που δεν υπήρχε στην Ευρώπη επί 30 χρόνια, 40, έτσι. Καμία, ποια Μπαρτσελόνα. Όχι 30-40, κάτσε. Δεκαετία 90 είχε πάρει το 92 και το 94 πήγε τελικό. Τι πήρε. Το 92 με το Βοσουτάριο Κούμα στην παράτηση με τη Σαμπτόρια. Με τη Λάρισα τη Ιταλία δηλαδή. Σε ένα. Τι παρουσία έχει. Το 86 κάνει τελικό με τη Στεάουα. Είχε πάρει πρωτάθλημα, ρε. Κάτσε. Σε διάρκεια 30 ετών. Δεν υπάρχει. Από τι πλέον ασυνεπείς παρουσίες. Ποια Μπαρτσελόνα. Δεν είναι παρουσία αυτή ένα τελικό στο 92 και ένα στην Αθήνα όπου κουβάλισε περίπου 2.000 οπαδούς. Μέσα ήμουνα. Ναι. Τραγικό. Και μέσα το 86 ήμουν. Χάνει τον πρωταθλητήριο μέσα στο σπίτι, μέσα στην Ισπανία με την Στεάουα. Θα έχανε ο ΠΑΟΚ τελικό μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα τελικό ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ. Ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Ρωμανίστα, Ρωμανίστα δεν έχουμε χρόνο. Είναι αύριο για τους άλλους. Περιμένουμε άλλοι δύο, Ρωμανίστα. Παλικάρι μου. Σας ακούμε και αύριο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν είναι παιδιά, 12 παρά 2. Φταίος. Α, υπάρχει άλλη μια γραμμή. Ωραία. Πολύ γρήγορα, Μάρι. Ναι. Πάμε, καλημέρα. 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 Πάει, έπεσε. Έλα. Ωραία, δεν υπάρχει. Τέλος. Χρήστο, βάλε λίγο να κλείσουμε γκαζάτα με Σκάρσον Μπρόντγουεϊ. Όχι το γέ μου, αλλά το... την κομματάρα που ακούει στο όνομα, στον τίτλο Lives. Λοιπόν, έχουν στείλει. Να βγάλω λίγο το αουτομάτι. Θες να πάω κάτω, τι θες να κάνω. Εντάξει, ωραία. Έχουν στείλει για ασφάλειες 8 άτομα για ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, επίσης και ευχαριστούμε. Χρήστο, σου χρωστάμε τέτοιο. Όχι. Ωραία. Εντάξει. Είμαστε ήσυχοι, μια χαρά. Νικητής ή μάλλον νικήτρια είναι η κυρία Θεοδώρα Κώστα. Κινητό τελειώνει σε 383. Επαναλαμβάνουμε, Θεοδώρα Κώστα καβατζώνει την εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Και σήμερα με το κλείσιμο, κοντά μας το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών είναι πραγματικά εγκληματίας. Αυτός που ζει και κινείται στην ανατολική πλευρά της πόλης και δεν έχει δοκιμάσει ακόμη τα ονειρικά φαγητά του Πιπερών. Στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, που για μένα ήταν, είναι και θα είναι ανθέων. Και δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά, αλλά με την ιστορία της πόλης. Η ιστορική και πανέμορφη ανθέων. Για σήμερα θα προτείνω από το Πιπερών
πένες με λαχανικά να σου τρέχουν τα σάλια. Ή κάποια σουπίτσα, γιατί ο καιρός το επιβάλλει, για παράδειγμα κοτόσουπα ή μοσχαροκεφαλή. Τηλεφωνική επικοινωνία για τη λιβεριά από το Πιπερών 2310 868 868. 2310 868 868. Με το καλό, δεν χρωστάμε κάτι άλλο, Παναγιώτη? Όχι, δεν χρωστάμε τίποτα. Στον Χωσέ Άγχελ Κρέσπο, τον συμπαθέστατο Ισπανό στόπερ του ΠΑΟΚ, μην το ξανακάνεις αυτό. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Είναι έγκλημα. Και στο επόμενο παιδί. Το μωράκι 40 τόσων ημερών να το εκθέτεις σε χίλιους δυο κινδύνους. Εγώ θα το βάλω να κάνει για χέρια. Στην καυτή τούμπα είναι πραγματικά εγκληματικό. Τεράστια ανευθυνότητα. Το χαρακτήρισε η φίλη μου, η παιδοψυχολόγος από το Αγρίνιο. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κιώση που σήμερα έκανε πραγματικά μαγικά στα ντεξ την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Και μην ξεχνάς. Μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια. Και μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.